Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Άλλη μία Τετάρτη που είμαστε στο NSDV και βέβαια μαζί μας καλεσμένος ο Άννης Τσολάκης. Πόσο γονιμότητα σήμερα, γιατί κακά τα ψέματα και οι νοσηλευτές είστε οι πρωταγωνιστές αυτή την τριετία, να πούμε, από το 19 και μετά, γιατροί, οι νοσηλευτές και γενικά γίνατε οι πρωταγωνιστές της ζωής, έτσι είναι. Είμαστε αυτοί που... Λίγο πιο κοντά και πιο δυνατά για να ακούμε. Είμαστε αυτοί που πριν 1,5 χρόνο, όχι μόνο νοσηλεύτες, όλο το υγειονομικό, που παρακινούσαν τον κόσμο να βγει στα μπαλκόνια να το δει. Αυτοί που πριν βγουν τα εμβόλια, πριν βγουν τα τεστ, είμαστε στην πρώτη γραμμή και συνεχίζουμε να είμαστε. Και αυτοί που τώρα σήμερα είναι οι Συγγνώμη. Ναι. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι οι δακτυλοδεκτούμενοι χωρίς ατομική ευθύνη, οι οποίοι δεν εμβολιάζονται και γίνονται σε αναστολή. Επειδή τα νοσοκομεία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, είναι ένα παραγωνισμένο κεφάλαιο και το προσωπικό των νοσοκομείων και τα ίδια τα νοσοκομεία, ενώ θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή, καθώς δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χρειάζεται υπηρεσίες υγείας. Εγώ νομίζω ότι ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο δικηγόρος, ο δάσκαλος και ο παπάς είναι επαγγέλματα που έχουν ηθική αξία. Και αν δεν το λέει πρώτα η καρδιά σου, δεν πρέπει να πας εκεί πέρα. Δηλαδή, αν δεν το κάνεις, αν δεν έχεις την συνέστηση αυτού που πας να κάνεις, δεν πρέπει καν να το κάνεις αυτό σωστά, το επάγγελμα. Όπως οι άλλους χρειάζεται να έχεις ειδική ψυχολογία για να σου πει, γιατί είναι πολύ ψυχοφθόρες. Εγώ δεν θα βάλω μόνο τους γιατρούς. Θα βάλουμε και τους βοηθούς, τους τεχνικούς. Θα βάλω όλο το προσωπικό. Γιατί κάθε μέρος του προσωπικού εκτελεί εργασίες οι οποίες είναι αλληλεύθερες και στηρίζουν το όλο σύστημα υγείας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ο τεχνικός, παράδειγμα, να διορθώσει μια λάμπα ή να φτιάξει φιάλη του οξυγόνου, δεν θα μπορεί να δουλέψει ούτε ο νοσηλευτής ούτε ο γιατρός. Αν δεν υπάρχει ο διοικητικός έτσι ώστε να παραγγείλει τα απαραίτητα υλικά να γίνει μια χειρουργική επέμβαση, δεν θα γίνει χειρουργική. Όλα είναι μία αλυσίδα στο νοσοκομείο. Γενικά στην υγεία, αλλά στο νοσοκομείο, επειδή υπάρχουν πολλές ειδικότητες που συνεργάζονται μεταξύ τους και είναι το σημείο που όταν έχει κάποιος ένα πρόβλημα υγείας, πάει άμεσα εκεί. Και αυτό είναι και ένα άλλο πολύ μεγάλο. Το ότι τρέχουμε όλοι στα νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχει πρωτοκόλλημα φροντίδας. Από τα νοσοκομεία και να φτάσουμε. Να ξεκινήσουμε, γιατί μπήκαμε έτσι απότομα τώρα και εγώ έτσι από τη βιασύνη μου. Ποιος είναι ο Γιάννης ο Τσολάκης, πώς έφτασε μέχρι εδώ που έφτασε, πες μας έτσι δύο... Εντάξει, δεν έχω να πω πολλά για τον εαυτό μου. Εγώ είμαι νοσηλευτής, τελείωσα από την νοσηλευτική Θεσσαλονίκης το 1998, έκανα 10 χρόνια αποκλειστική Θεσσαλονίκη. Άρα είσαι του Βαρδάρη, παιδί. Είμαι παιδί της δουλειάς. Ναι. Όχι μόνο της δουλειάς νοσηλευτικής. Α, δεν είσαι από Θεσσαλονίκη. Όχι, είμαι από Βέρεια. Εντάξει. Μετά το 2000 διορίστηκα στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Πέρασα από την Πανεπιστημιακή Χειρουργική πριν να πάει στο Αττικό να μαζευτούν όλες τις πανεπιστημιακές. Έκανα 2 χρόνια στα επίγοντα και τώρα είμαι στην αιμοδοσία του νοσοκομείου της Νίκαιας. Ελληνάκης, ψυχιό μου, γιατί βλέπω. Στατικά, λέει, που... Σε όλα τα τμήματα. Κάθε τμήμα έχει τις ειδικότητες του. Υπάρχουν τμήματα που χρειάζονται αυξημένη εξειδίκευση και χρονικά και επιστημονικά. Πρέπει να μάθεις πράγματα για να μπορείς να αποδείξεις. Ενταχθείς δηλαδή στο δικό. Όλο το νοσοκομείο είναι ένας πολυδύναμος οργανισμός. Όλες οι ειδικότητες έχουν να προσφέρουν και μία ειδικότητα συνεργάζεται με την αναγκαστικά, υποχρεωτικά, πάνω απ' όλα για το καλό του ασθενή. Εγώ νομίζω ότι οι νοσηλευτές βγάζουν την περισσότερη δουλειά. Δηλαδή, όταν έζησα λίγο στον Ευαγγελισμό με τον μπαμπά μου, είδα ότι. Εντάξει, οι γιατροί μια περασάδα κάνανε. Τα περισσότερα τα τραβάνε, νομίζω, οι νοσηλευτές. Ο νοσηλευτής, η νοσηλεύτρια είναι αυτοί που έχουν άμεση επαφή με τον ασθενή. Είναι περισσότερη ώρα. Είναι και ψυχοτές, είναι και ψυχολόγοι. Είναι, δηλαδή, πρέπει να έχει όλα σωστά, τα. Σωστά. Η συνέστηση που είπατε προηγουμένως είναι το βασικό. Πρέπει να έχει ένας νοσηλευτής έτσι ώστε να μπορεί να αντιληφθεί τον πόνο του ασθενή, να μπορεί να του προσφέρει
τις βοήθειες, να προσφέρει την αγωγή που ορίζει η ΕΕ. Και ξεκινάμε τώρα με τα προβλήματα. Ναι, το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή του νοσοκομείου, και το λέω σαν κύριο πρόβλημα, γιατί όλα τα άλλα έρχονται και δένουν επάνω, είναι η έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή, μα έλλειψη προσωπικού, και εκεί πέρα που λέγανε πώς αφευγάζουν μετά σε διαθεσιμότητα με τόσο ελαφρή καρδία, σου λέει ότι... Να πω ότι εδώ και μία δεκαετία, από τον καιρό των μνημονίων και μετά, η θεστική πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, νομίζω το μόνιμο γιατί έχει μεγάλη σημασία. Δεν έχει γίνει. Μόνιμο προσωπικό χρειάζεται στα νοσοκομεία. Γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δεν είναι εποχικό προσωπικό που είναι πυροσβέστες, παράδειγμα, είδα στου πυροσβέστες που το καλοκαίρι μπορεί να χρειάζονται, ή χειμώνα μπορεί να μην χρειάζονται. Είναι υποσυζήτηση και αυτό, αλλά κατά κανόνα αυτό ισχύει. Είναι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνονται μόνιμες προσλήψεις. Προσπαθούν να καλύψουν τα κενά που δεν τα καλύπτουν με επικουρικό προσωπικό ή με συμβάσει ορισμένου χρόνου που προκύπτουν στο νοσοκομείο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αυτή τη στιγμή η Νίκαια, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, είναι κενές 30% των οργανικών θέσεων του νοσηλευτικού. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι. Και αυτό δεν είναι σημερινή κατάσταση, γιατί εντάξει, να πούμε τα πράγματα και όπως έχουν. Εντάξει, δεν ήρθε η σημερινή κυβέρνηση και υποβάθμιση. Όχι, είναι χρόνιο το πρόβλημα. Και να δούμε λίγο και την οπτική του χρόνιου προβλήματος. Το χρόνιο πρόβλημα, για να μην φορτωθεί στην πλάτη του ασθενή που κατά ένα μέρος φορτώνεται ούτως ή άλλως, σημαίνει ότι ο νοσηλευτής, ο εργαζόμενος στο νοσοκομείο, ο γιατρός, ο διοικητικός, ο τεχνικός, ο θηρωρός, όλοι θα βάλουν επιπλέον πλάτη για να λειτουργήσει το σύστημα. Mm. Δηλαδή, ο νοσηλευτής θα κάνει πρωί-νύχτα. Το οποίο είναι, παραβαίνει την εργατική νομοθεσία. Νομοθεσία. Μα δεν μπορεί να αποδώσει, πιστεύω, έτσι καλά, έτσι δεν είναι. Αυτό, ή θα έχω περισσότερα ακριβώς νεύρα και μπορεί να τραβήξω απότομα τον καθετήρα ή να κάνω μια αναρρόφηση. Εντάξει, έτσι, δεν τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν το κάνουμε. Δεν το κάνεις, αλλά... Αλλά δρούν συσσωρευτικά στον οργανισμό και στην ψυχολογία και στην κούραση. Το burnout είναι πραγματική κατάσταση στα νοσοκομεία. Αλλά αυτό δεν είναι τώρα μόνο με τον COVID που βρέθηκαν. Όχι, όχι. Αυτό είναι ανέκαθεν αυτό που υπάρχει. Αυτό είναι μια πάγια κατάσταση. Και κάποια στιγμή ήρθε και ο COVID. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Ένα πρόβλημα επιδημιολογικό κατά κύριο λόγο αντιμετωπίστηκε στα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή η περίθαλψη έγινε αποκλειστικά στα δημόσια νοσοκομεία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, λογικό συμπέρασμα. Όποιος δεν χρειάζεται να είναι στα νοσοκομεία για να το πει. Οποιοδήποτε λογικό άνθρωπο τι λέει. Αφού το πρόβλημα αντιμετωπίζει τα δημόσια νοσοκομεία, εμείς οφείλουμε να ενισχύσουμε τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν έγινε αυτό. Αυτό που έχει περάσει στον κόσμο είναι ότι γίνανε προσλήψεις, γιατί ανακοινώθηκαν 500 φορές προσλήψεις που δεν γίνανε. Προσλήψεις που δεν γίνανε. Η Καραμέλα... Άρα να τα πούμε αυτό, δεν γίνανε. Όχι, δεν γίνανε. Ήρθε επικουρικό προσωπικό και όταν λέμε η λέξη επικουρικό τι σημαίνει. Επικουρικό σημαίνει βοηθητικό, που σημαίνει ότι εσύ θα έχεις καλύψει τις βασικές σου ανάγκες. Οχτάμινες συμβάσεις δηλαδή και τέτοια. Γίνανε διετής συμβάσεις, τώρα είναι ετήσιες συμβάσεις και φτάσαμε στο σημείο να γίνονται και τρίμηνες συμβάσεις σε αντικατάσταση αυτών που βγήκαν σε αναστολή. Τι σημαίνει τρίμηνη συμβάση? Τρίμηνη συμβάση σημαίνει ότι με το που θα έρθει και θα πάρει μια μυρωδιά από το χώρο του νοσοκομείου κάποιος εργαζόμενος, θα φύγει. Άρα στο σύστημα δεν μπορεί να προσφέρει. Δηλαδή, βγάζουν νόμους οι οποίοι είναι ανεφάνως. Και τώρα, από τις 1 Σεπτεμβρίου που βγήκαν οι συνάδελφοι στην αναστολή, στην Νίκαια βγήκαν 42 συνάδελφοι. Από τις 1 λοιπόν Σεπτεμβρίου δεν έχει έρθει ούτε ένας άνθρωπος. Τι σημαίνει, το να βγαίνει σε αναστολή εργασίας χωρίς μισθό, σημαίνει ότι αυτό, η οικογένεια αυτού του ανθρώπου ζει συνθήκες εξαθλίωσης. Δεν έχει να πληρώσει λογαριασμούς, καθημερινό. Είναι δραματικές οι συνθήκες, οι καταστάσεις. Άρα έτσι ξέρετε κάτι, γιατί πάω το μυαλό, κάτσε, κάτι που είναι μέσα στα νοσοκομεία και αφήνεται να κάνουν το εμβόλιο. Άρα με παρακινούν και εμένα στο να μην το κάνω. Να πούμε λοιπόν στο εμβόλιο, εγώ πρώτα απ' όλα αυτό που λέω, έχω κάνει και τις δύο δόσεις. Θα κάνω και την Τρίτη. Τι λέω, εγώ δεν θα την κάνω την Τρίτη. Εγώ θα κάνω τεστ αντισωμάτων. Σωστό. Και αν είμαι νορμάλ στα αντισώματά μου, γιατί να βάλω άλλο φάρμακο. Εγώ δεν έχω κάνει και τις γρήπες ποτέ.
ούτε εγώ, αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως της γρίπης γινότανε μόνο σε ευπαθείς ομάδες, που σημαίνει ότι είχες κάποιο... Ναι, και αυτό νομίζω τώρα το αναμνηστικό για αυτό το ρόλο είναι, για τις ευπαθείς ομάδες. Το εμβόλιο λοιπόν είναι ένα από τα όπλα εναντίον της πανδημίας. Δεν είναι το όπλο. Γιατί το λέω αυτό. Ένα απλό χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είμαστε εμείς οι δύο υγειονομικοί. Εγώ είμαι εμβολιασμένος, ανεβαίνω στα μέσα μεταφοράς το πρωί για να έρθω στη δουλειά, συνοστιζόμενος με χιλιάδες ανθρώπους, αλλάζω δύο λεωφορεία. Ωραία. Εσύ έρχεσαι στη δουλειά, σαν υγειονομικός, ανεμβολιαστή, και έρχεσαι με το αυτοκίνητό σου, χωρίς να έρθεις σε επαφή με κανέναν. Προσέχω με τα γάντια μου, φοράω τη μάσκα μου. Όχι, εγώ λέω και την πορεία από το σπίτι στην εργασία. Ναι. Αυτό λέω. Και λέω λοιπόν, ποιος είναι πιο επικίνδυνος να μεταδώσει τον ιό? Ο εμβολιασμένος που έχει έρθει σε επαφή και μπορεί να έχει πάρει τον ιό από τόσους ανθρώπους που έχει έρθει σε επαφή, ή ο ανεμβολίαστος που είναι μόνος του στο αυτοκίνητο και πάει στη δουλειά? Εμβολίαστος, αλλά καλά που είναι, τέλος πάντων. Όχι, ο εμβολιασμένος είναι μικροβιοφορέα. Δεν σημαίνει ότι δεν κουβαλάει τον ιό πάνω. Αυτό που κάνει λοιπόν το εμβόλιο, και αυτό δεν έχουν πει, και γι' αυτό ο κόσμος, υπάρχει μεγάλη μερίδα μάλλον του κόσμου που αρνείται να κάνει το εμβόλιο, δεν το έχουν πει την αλήθεια. Ότι το εμβόλιο προστατεύει καθαρά αυτόν που θα το κάνει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τα υπόλοιπα μέσα, το να έχει δηλαδή ένας υγειονομικός μέσα προστασίας, να έχει μάσκες, να έχει γάντια, να κάνει συχνά τεστ, και να κάνει και το εμβόλιο, και το εμβόλιο μέσα σε αυτά, όλα αυτά λοιπόν μειώνουν τη διασπορά. Τι δεν μειώνει τη διασπορά? Το να διώξει τον κόσμο και να το στείλει σπίτι. Γιατί ο εργαζόμενος που θα μείνει, θα δουλέψει παραπάνω, θα είναι πιο εξασθενημένος ο οργανισμός του, και το εμβόλιο να έχει κάνει, πάλι υπάρχει κίνδυνος να νοσήσει. Εγώ χτες είχα μια νοσηλεύτρια και μου λέει, της έλεγα αυτό, ρε παιδί μου, και μου λέει αυτό που λένε τα αντισώματα πρέπει να γίνει εξ αρχής. Δηλαδή, πας κάνεις τα αντισώματά σου, αν έχεις αντισώματα δεν κάνεις καθόλου εμβόλιο και αν δεν έχεις και υποκείμενα νοσήματα. Δηλαδή, αν λειτουργούσε από την αρχή έτσι, πιστεύω ότι όλοι θα ήταν θετικοί στο να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Τώρα περισσότερο από πείσμα, από αντίδραση είναι πολλοί που λένε δεν πάω. Δεν πάω γιατί είπα να με επιβάλλεις και να βάλεις το φάρμακο μέσα. Έχει γίνει λάθος επικοινωνία. Υπάρχει και κάτι έτσι, όχι θα μου βάλουν τσιπάκι, όχι θα μου βάλουν δεν ξέρω εγώ τι, θα με μεταλλάξουν, θα γίνω τέρας, δεν ξέρω εγώ τι θα γίνω. Έχουμε ακούσει και αυτά τα περίεργα. Εντάξει, αυτά είναι ακραίες απόψεις που πάντα ακούγονταν. Όχι μόνο με το εμβόλιο του κορονοϊού. Με όλα ακούγονται. Και με την κοκακόλα που πίναμε, και η κοκακόλα είχε μέσα. Τώρα επιδεινώθηκαν. Το βασικό πρόβλημα, ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι πλέον ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, οι οποίοι ενώ θα έπρεπε να παίρνουν από τους επιστήμονες τις κατευθυντήριες γραμμές για το τι πολιτική θα ασκήσουν, γίνεται το αντίστροφο. Οδηγείται η επιστημονική κοινότητα από τις πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Αυτό δεν συμβαίνει σε καμία πανδημία, σε καμία επιδημία δεν είναι. Δηλαδή... Ναι, συμβαίνει κάτι ανώμαλο τώρα και γι' αυτό όλοι έχουμε τσινήσει. Κάτι δεν μας κάθεται. Εγώ λέω τα κίνητρα που δώσαν για να εμβολιαστεί ο κόσμος, πόσο αρνητικά επέδρασε στην ψυχολογία του κόσμου να μην πάει να κάνει το εμβόλιο. Όχι θετικά, αρνητικά. Τι λέω εγώ? Εγώ δουλεύω στην αιμοδοσία. Οι αιμοδοτήσεις είναι πολύ μειωμένες. Γιατί δεν δίνουν κίνητρο να σωθεί ο κόσμος από τα τροχαία? Να σου πω κάτι. Έχουμε ακούσει. Άλλος λέει δεν θέλει, λέει, να πάρει αίμα. Λέει από άνθρωπο. Δεν έρθω εγώ, λέει, να εμβολιαστώ. Άλλος δεν θα πάρει το εμβολιασμένο. Έχουμε ακούσει και τέτοια σύνταξη. Υπάρχουν. Εντάξει. Ζούμε σε μια κοινωνία. Ξέρουμε ο καθένας ποιον έχουμε δίπλα μας. Έχει σημασία όχι μόνο το τι ακούγεται, αλλά και από ποιον ακούγεται. Δηλαδή τώρα, όταν κάποιος ο οποίος δεν έχει την επιστημονική γνώση να στηρίξει αυτό που λέει και λέει κάτι σε σχέση με την επιστήμη, με το εμβόλιο, με το αίμα, εντάξει, τον κοιτάς και με μία αμφισβήτηση. Δηλαδή δεν δεχόμαστε τα πάντα όπως είναι. Ακούμε τους επιστήμονες, αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη, όμως, απαιτούμε από τους επιστήμονες να έχουν αντικειμενική άποψη. Να σου πω, ισχύει μια και είσαι στην αιμοδοσία, το δικό μου το αίμα που είναι εμβολιασμένο, άμα πάει σε έναν ξεχωρίκαν το εμβόλιο με μετάγγιση? Τι, ότι αποκτάει αντισώματα? Όχι, δεν ισχύει. Αυτή την ερώτηση λοιπόν την κάνανε σήμερα. Και μου λένε, για ρώτα, αν κάποιος που έχει νοσήσει το COVID και εγώ πάρω από το αίμα σου και εμβολιαστώ, αποκτώ νοσήματα, αποκτώ αντισώματα? Αντισώματα που καταστρέφονται άμεσα. Τα αντισώματα που κυκλοφορούν στο δικό μου το αίμα, με το αίμα θα πάρεις, αλλά... Θα φύγουν μέσα σε μια ώρα, δεν είναι αντισώματα τα οποία μπορούν να καταπολεμήσουν τον νόη να μείνουν...
Έχει λογική ο εμβολιασμός. Η πρόληψη είναι πάντα καλή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και πανάκι. Okay, έχουμε το εμβόλιο και δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ενισχύουμε το σύστημα υγείας. Δεν βάζουμε επιπλέον μέσα μεταφοράς για να μην είναι τόσο... Πραγματοφόρες που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν οχήματα πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχουν οχήματα στο ΕΚΑ. Δεν υπάρχει προσωπικό να... Άρα είδες που είναι η οδηγή, η ειδικότητα λοιπόν των οδηγών, να ξέρετε, γιατί δεν το ξέρει περισσότερος κόσμος, δεν οφείλει να το ξέρει γιατί να παίξω, έχει καταργηθεί στα νοσοκομεία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το 2012, αν θυμάμαι καλά. Και ποιοι τα οδηγάνε τα ΕΚΑΒ, νοσηλευτές, γίνονται... Τα ΕΚΑΒ, τα οχήματα του ΕΚΑΒ, τα οδηγάνε οι οδηγοί του ΕΚΑΒ. Μέσα στα νοσοκομεία όμως δεν έχουν, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, σαν αιμοδοσία πηγαίνουμε εξορμήσεις. Ο οδηγός έρχεται από το ΕΚΑ. Παρατάει δηλαδή ο οδηγός το ασθενοφόρο που θα μπορούσε να πάρει έτσι ώστε να προσέξει σε πρώτες βοήθειες στην ασθενή και πηγαίνει σε μια εξόρμηση της αιμοδοσίας σε ένα αλφα νησί. Δεν θα μπορούσε τα νοσοκομεία να έχουν προσωπικό. Δικό τους προσωπικό. Να έχουν δικό τους. Αυτό, αυτά όλα. Δηλαδή το ότι δεν προσλαμβάνουν προσωπικό. Το ότι δεν παίρνουν επιπλέον μέσα μεταφοράς έτσι ώστε να έχουν πιο συχνά δρομολόγια, να μην συνοστίζεται ο κόσμος. Όλα γίνονται από θέμα κόστος. Αν όμως το κόστος ρυθμίζει την υγεία μας, νομίζω ότι είμαστε σε λάθος δρόμο. Θα να σου πω κάτι, αντί να σε έχω καραντίνα 2 χρόνια, θα μπορούσα να σε έχω καθόλου και να είχα περισσότερα λεφορία, να κινιότανε το χρήμα, ακριβώς, να είχα κάνει την εξαποστάσεως εργασία από την αρχή και όχι μετά από 8 μήνες. Στην ουσία δηλαδή... Ήτανε κακιά... Κακή διαχείριση. Μπράβο. Είναι κακή διαχείριση. Αλλά νομίζω γενικά στην Ελλάδα έχουμε αδικήσει την παιδεία και τα νοσοκομεία και την υγεία. Ενώ θα έπρεπε... Που είναι τα δύο κύρια. Τα βασικά. Δηλαδή το να διαπαιδαγωγείς ένα παιδί, να του δώσεις βασικές γνώσεις, να το κάνεις χρήσιμο στην κοινωνία και παραγωγικό, γιατί αυτό θα αποβεί προς όφελος της κοινωνίας. Ξέρεις τώρα αυτό που μου είπες για τους ρομείς τους, αυτούς που πήρανε με συμβάσεις, το ίσχυε και στη σχολεία. Σωστά. Δηλαδή σωστά. Είχα δασκάλα πέρυσι που ήταν για 2 μήνες και μετά από 2 μήνες έλεγε, κάναμε από το ίντερνετ. Και έλεγε, παιδιά δεν ξέρω λέει αν θα είμαι τον άλλο μήνα, περιμένω δεν μου έχει στήθει. Μας το λέει κάθε δίμηνο μας έλεγε αυτό με κατέλεγε. Συμβαίνει το ίδιο και στα νοσοκομεία. Δηλαδή, 20 μέρες πριν τη λήξη της σύμβασης. Πώς, δηλαδή αυτή και ραμαίος, γιατί την έχω άκτη. Πώς θεωρεί ότι τα παιδιά θα αναπτύξουν σχέση με τον καθηγητή όταν είναι δίμηνες συμβάσεις και 3 μήνες. Εγώ κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα. Ότι δεν του ενδιαφέρει η λειτουργία του νοσοκομείου. Και πάτε, είναι ένα. Το κύριο είναι να μειώσουμε το κόστος. Και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Έτσι όμως... Αυτό είναι ή προωθούμε λίγο την ιδιωτικοποίηση και στα νοσοκομεία και κοιτάμε... Αυτό. Γιατί τα ιδιωτικά νοσοκομεία, εγώ είδα το Μητσοτάκι κάτι γενίασε, κάτι έκανε, κάτι έρανε μες στην καραντίνα. Η υποβάθμιση λοιπόν των δημόσιων νοσοκομείων αναγκαστικά οδηγεί στον ιδιωτικό τομέα. Και γιατί οδηγεί στον ιδιωτικό τομέα, γιατί όταν έχεις ένα πρόβλημα υγείας, θα το παζαρέψεις όσο μπορείς, θα κοιτάξεις να αποφύγεις τα έξοδα αν δεν έχεις. Αλλά σε τελική ανάλυση θα πουλήσει και το σπίτι σου για να σώσει την υγεία σου. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι σαν να σου βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό και σου λέει: ξέρεις, θα πας στον ιδιώτη να χειρουργηθείς, να πάρεις τη θεραπεία κτλ. Ήθελα να καταλήξω στο τέλος το γιατί γίνεται όλη αυτή η υποβάθμιση. Αλλά πιο πριν, αυτή η υποβάθμιση έχει συγκεκριμένα στάδια. Δηλαδή, το ότι εδώ και 10 χρόνια δεν προσλαμβάνεται μόνιμο προσωπικό ενώ έχουμε συνεχείς συνταξιοδοτήσεις. Είναι ένα μεγάλο κύμα γιατί αλλάζει το συνταξιοδοτικό και ο κόσμος προκειμένου να φορτωθεί επιπλέον χρόνια που να μείνει στη δουλειά, σου λέει θα βγω πιο νωρίς στη σύνταξη. Οπότε λοιπόν έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος χωρίς να έχει αντικατασταθεί. Και μιλάμε για χειρούργους, μιλάμε για τέτοια. Μιλάμε για όλες τις ειδικότητες. Το καλοκαίρι λοιπόν έχουμε 2 θερμαστές. Μείνανε στο νοσοκομείο 2 θερμαστές. Και το ίντερνετ. Ναι, το βλέπω. Αλλά εντάξει, εμείς κάνουμε.
έκπωσε το ίντερνετ. Τώρα εμείς συνεχίζουμε όσο και γράφεται. Το καλοκαίρι λοιπόν μείναμε με δύο θερμαστές. Δύο θερμαστές οι οποίοι πρέπει να βγάλουν 3-8 ώρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούν να πάρουν ούτε άδειες. Πώς πήραν αυτοί οι άνθρωποι άδειες, και αυτό είναι συνεχόμενο και ισχύει για όλες τις εκδόσεις. Καλά, νομίζω ότι αυτό τον καιρό ήταν πολλοί γιατροί που άκουγα που λέγανε δεν παίρνανε άδειες καθόλου, τίποτα, τίποτα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αναστολή αδειών στα νοσοκομεία. Ναι. Ναι, δεν μπορούμε να πάρουμε. Αν δούμε λίγο το χρονικό διάστημα περίπου των 1,5-2 χρόνια της πανδημίας, τα 3/4 του χρονικού διαστήματος αυτού υπάρχει αναστολή αδειών. Πότε πάρθηκε η αναστολή? Τα καλοκαίρια, δηλαδή 2 μήνες το καλοκαίρι του 20 και 2 μήνες το καλοκαίρι του 21. Αυτό είναι. Εγώ πήρα φέτος την άδεια του 2019. Την άδεια του 2019. Σε άλλες χρονιές... Και είχαμε... φαίνεται στα ματάκια του που είναι κουρασμένα που φεύγει. Και άλλες χρονιές είχαμε υπόλοιπα. Δηλαδή μένανε για την επόμενη χρονιά 1-2 εβδομάδες. Τώρα όμως να έχουμε... Είμαστε στο 21, έχουμε το υπόλοιπο αδεία του 20. Πήρα το 2019 και έχω και 50 ρεπό. Όχι μόνο εγώ. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν 100 ρεπό που τους τα οφείλουν. Δεν τα δουλέψανε, τα οφείλουν. Δημιουργεί μια εξάντληση η οποία δεν μπορεί να επανέλθει ούτε με την ξεκούραση. Δηλαδή, αν εγώ δουλεύω συνεχόμενα και πάρω 2 εβδομάδες άδεια, δεν σημαίνει ότι θα ξεκούρασω. Σημαίνει ότι θα πέσω σε ένα κρεβάτι ξερός και θα κοιμάμαι με τις ώρες. Όπως δεν είναι ποιότητας. Και αυτό έχει και άμεσο αντίκτυπο και στις προσφέρεις στην υπηρεσία. Και να ξαναγυρίσουμε λίγο στους συμβασιούχους, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Οι συμβασιούχοι λοιπόν αυτή τη στιγμή, που έχουν αρκετά χρόνια στο... με τις ανανεώσεις συμβάσεων κτλ. Είναι μια προστιθέμενη αξία για τον νοσοκομείο να αποκτήσει και εμπειρία που το να μονιμοποιηθούν είναι μονόδρομος. Ναι. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχουν την εμπειρία που δεν θα την αποκτήσει κάποιος που θα μπει τώρα και τώρα να διοριστεί, δεν θα την αποκτήσει ούτε σε μία πενταετία. Οπότε λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που πρέπει να γίνει να μονιμοποιηθούν. Δηλαδή, αν θέλουμε να λειτουργούν τα νοσοκομεία και να λειτουργούν όχι ιδανικά, αυτό στο... κάποιοι το είχαν υποσχεθεί πριν από αυτούς που είναι όλοι, τώρα. Όλοι, αλλά κανείς δεν το ολοκληρώνει. Όλοι που βγαίνουν το ίδιο πράγμα λένε. Και αυτό που αντιλαμβάνουμε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι όμοιροι των προεκλογικών υποσχέσεων. Γιατί αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή λέει κάποιος ότι το μέλλον σου εξαρτάται από μένα και θα σου το υποσχεθώ όταν θα έρθουν εκλογές αν με ψηφίσεις. Όμως αυτό είναι ένα συνδυασμό. Δηλαδή παίζουν με την καθημερινότητα και την επιβίωση των ανθρώπων, είναι δραματικό. Μετά βγαίνουν και σου δίνουν μια μούτζα. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Μα είναι το να υποσχεθείς δεν κοστίζει κάτι. Το να υλοποιήσεις αυτό κοστίζει. Και δεν υλοποιούν. Πιστεύεις ότι υπάρχει, δηλαδή έχεις, γίνεται αλλαγή, μπορεί να γίνει αλλαγή σε όλο αυτό, μπορεί να, να φτιάξει αυτό. Θέλεις, χρειάζεται. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα. Αν έχεις μια επιχείρηση, έχεις μια ιδιωτική επιχείρηση. Δεν θα πρέπει ανά εξάμηνο να κάνεις μια μελέτη να δεις το τέλος του εξάμηνου πόσοι άνθρωποι θα συνταξιοδοτηθούν. Όχι, πόσα έξυπνα παιδιά έχουν πάει στο εξωτερικό και έχω στείλει όλους μου τους επιστήμονες. Μα έχω στείλει τους καλύτερους επιστήμονες στο έξω και εδώ δεν έχω τίποτα. Γιατί? Γιατί να μην έχω εδώ και να πω θα δώσω 2.000, 3.000 τα παιδιά αυτά να κάτσουν εδώ να υπηρετούν. Και όχι να δίνω το μισθό τα 500 ευρώ, τα 600. Έχω ακούσει εγώ και διευθυντές και άξιους χειρούργους που φύγαν από τα δημόσια νοσοκομεία, πήγανε σε ιδιωτικά γιατί ήταν τα τριπλά λεφτά, λιγότερη δουλειά. Οι αιτίες λοιπόν το ότι φεύγει ο κόσμος είναι δύο. Η μία αιτία είναι το ότι δεν γίνονται προσλήψεις και η άλλη αιτία είναι το ότι δεν υπάρχουν συνθήκες εργασίας που να σου τραβάνε να έρθεις. Δεν υπάρχει το κίνητρο. Δηλαδή το κίνητρο εδώ στην Ελλάδα είναι αν έχεις τους γνωστούς και, και τα μέσα. Ανέβεις και θα πας μπροστά. Και θα ζήσεις κιόλας στο θέμα υγείας και θα ζήσεις. Πόσο λοιπόν μπορεί να μείνει ένας άνθρωπος όταν έχει μια άλλη επιλογή να φύγει να πάει κάπου έξω. Και γιατί να μείνει. Πόσο δηλαδή θα το κάνει για την πατρίδα του. Όχι.
αυτό το βάζουμε πλάτη, γιατί εμείς αυτό κάνουμε. Χρόνια τώρα στα νοσοκομεία κάνουμε αυτό. Βάζουμε πλάτη για χάρη του ασθενή και για χάρη της λειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτό όμως το βάζω πλάτη. Δηλαδή το να κάνω εγώ υποχωρήσει από την καθημερινότητά μου, από την προσωπική μου ζωή. Γιατί αν θα δουλεύω πρωί νύχτα, σημαίνει ότι 24 ώρες δεν θα δω την δουλειά. Και το μεσημέρι θα πρέπει να κοιμηθώ για να μην. Με το COVID. Με το COVID, πολλοί συνάδελφοι ήταν απροστάτευτοι και ή δεν πηγαίναν σπίτια τους ή όταν πηγαίνανε νοσούσε και η οικογένειά τους. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν πολλοί από αυτούς και το λέω και το ξέρω, υπάρχουν πολλοί από αυτούς, τους βγάζει αναστολή. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Αυτό που γίνεται είναι ντροπή. Δεν μπορεί πριν ένα χρόνο να είσαι ήρωας και μετά από ένα χρόνο να σε χειροκροτάνε και μετά από ένα χρόνο. Η ίδια κυβέρνηση εδώ μεταξύ. Η ίδια κυβέρνηση. Και η αναστολή είναι χωρίς την ελάχιστη αποζημίωση. Όταν ο άλλος κατηγορείται για ένα ποινικό αδίκημα και γέννη, έχουμε ακούσει πολλά παραδείγματα από δασκάλου κτλ. Έτσι, κοίταξε, σε αυτό έχει ξεκινήσει από τα. Γι' αυτό τώρα είναι ένα έργο. Το είδαμε και από το ΟΤΕ που βγάλανε έτσι ανθρώπους σε διαθεσιμότητα με το έτσι θέλω. Έτσι. Το είδαμε δηλαδή σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες που τώρα έχουν γίνει ιδιωτικές. Τις καταφέρανε και γίνανε. Άρα. Δηλαδή, το είδαμε στην ΔΕΗ, το είδαμε σε πολλά. Άρα είναι ένα σύστημα της κυβέρνησης ότι λίγο-λίγο πάω, δύο είναι μάλλον οι δρόμοι, πάω να τα κάνω όλα ιδιωτικά και να τα κάνω και όλα ένα, να κάνω μια χώρα, ναι, τα πάντα όλα. Δεν θα τα κάνει όλα ιδιωτικά. Υπάρχουν τομείς στα νοσοκομεία που δεν έχουν απολαβές. Υπάρχουν τομείς όμως που έχουν απολαβές και αυτούς τα θέλουν. Τι είναι οι απολαβές, δηλαδή ο ιδιώτης τι κέρδος έχει. Ο ιδιώτης τι κέρδος έχει. Ο ιδιώτης έχει κέρδος από τα εργαστήρια. Έχει κέρδος από αξονικές, μαγνητικές. Αυτά είναι που μπορεί να κερδίσει να έχει μεγάλο. Δεν έχει κέρδος από τα παθολογικά περιστατικά, δεν έχει μεγάλο κέρδος. Ναι. Από τα νοσηλευτικά όμως, όταν βλέπεις και σου λέει άλλος ότι στο υγεία για να κάτσεις μέσα θες 100 ευρώ, ξέρω εγώ τη βραδιά, 150. Σωστά. Έχει, ναι. Δεν έχει. Έχει κέρδος. Αλλά αυτό το κέρδος δεν είναι τόσο μεγάλο όσο είναι από τα διαγνωστικά εργαστήρια. Ναι. Γιατί πας κάνεις μία εξέταση, τη χρυσοπληρώνεις και θα δούμε λίγο και το πώς πληρώνεις. Μα και γι' αυτό λείπουν και στα δημόσια νοσοκομεία κάποια μηχανήματα και πρέπει ντε και καλά να πας σε ιδιωτικό, να το πούμε και αυτό. Ναι, γιατί η ουρά είναι... Μου το γράφεις τα φίλια. Κλείνεις ραντεβού και είναι μετά από 2 μήνες. Είναι ξεκάθαρη, η στόχευση είναι ξεκάθαρη. Να πω κάτι, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Αυτό ήταν η προεκλογική δέσμευση. Η συγχώνευση των νοσοκομείων και η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ήταν προεκλογική υπόσχεση. Αν κάτι μπορούμε να πούμε για αυτή την κυβέρνηση, είναι ότι τουλάχιστον τηρεί τις προεκλογικές υποσχέσεις. Χωρίς όφελος βέβαια για τον κόσμο και τον λαό. Γιατί εντάξει, το νοσοκομείο Νίκαιας είναι ένα νοσοκομείο που κατά βάση παρέχει υπηρεσίες υγείας σε φτωχούς ανθρώπους. Δεν θα πάει, θα έρθει άλλος από την ΕΚΑΕΛ στη Νίκαια, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και όμως να σου πω κάτι, εγώ ξέρω ότι τα δημόσια νοσοκομεία έχουν τους καλύτερους γιατρούς. Δηλαδή κάποιος από την ΕΚΑΛΗ θα πάει στον Ευαγγελισμό που είναι για τους φτωχούς. Γιατί τους βοήθειες. Είναι τα καλύτερα χειρούργια. Όχι, έχει τους καλύτερους γιατρούς. Όταν νομίζω. Λοιπόν στραβώνει ένα περιστατικό σε οποιοδήποτε. Ιδιωτικό που το πάνε. Πάνε στο δημόσιο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί έχουν άμεση εμπειρία στην αντιμετώπιση του οποιοδήποτε περιστατικού. Εν τω μεταξύ, εγώ τώρα είμαι νοσηλεύτρια και είμαι σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Πόση εμπειρία μπορεί να έχω. Ένα ιδιωτικό, ή ένας χειρούργος τέλος πάντων από τα περιστατικά. Όπως αυτό μου το είπανε και σε ένα μικροβιολογικό. Πήγα να κάνω κάτι εξετάσεις και μου λένε μην το φέρεις σε μένα εδώ. Πρέπει να συγκριθεί με πολλά περιστατικά, άρα πρέπει να το πας κάπου που έχει... Έχουν ναι. Εμπειρία... Το ίδιο είναι νομίζω και για τους γιατρούς και για τους χειρούργους, ότι έτσι. Σε ένα δημόσιο νοσοκομείο θα δουν περισσότερα τα μάτια σου, θα τρέξει περισσότερο, θα εκπαιδευτείς καλύτερα. Είναι σχολεία, πρώτα απ' όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Είναι σχολεία για το προσωπικό και είναι και ελάφρυνση ανάπαυση για τον ασθενή. Γιατί το να μην έχεις να περάσει το μήνα σου και να πρέπει να πληρώσει και για την νοσηλεία σου. Δηλαδή. Γίνεται αυτό. Σαφώς και γίνεται. Σαφώς και γίνεται και όσο οδηγούμαστε. Και αυτό που πες σαφώς... τώρα με τα ραντεβού, γιατί κάτσε το. Γιατί το έζησα με τη δημοσιογράφο που είχε ένα καριδάκι, λέει στο. 20 λέει το Μάρτιο ήθελε να κλείσει να κάνει χυμοθεραπεία
γιατί δίνει 100 ευρώ για να της κλείσει. Πλήρωνε. Ξέρω άλλο άτομο που ενώ του είχαν δώσει 2 χρόνια ζωή. Δεν είχε το μέσο. Σωστά. Κλείνανε αμέσως το ραντεβού και νίκησε τον καρκίνο. Άρα λοιπόν η πορεία της υγείας. Τώρα μιλάμε για τον καρκίνο που είναι μια κατά γενική ομολογία ανίατη ασθένεια. Εντάξει. Υπάρχουν ασθένειες όμως που μπορούν να ιαθούν, μπορούν να γιατρευτούν, αλλά αν δεν έχεις το χρήμα να τις προωθήσεις, μπορεί να καταλήξεις. Δηλαδή, εντάξει. Αυτό λοιπόν τα δημόσια νοσοκομεία, όσο πιο ισχυρά είναι, τόσο το αποφεύγεις. Δηλαδή, το να μπορεί ένας άνθρωπος να κλείσει ραντεβού και να έχει σχετικά άμεσα πρόσβαση στην εξέταση που θέλει ή στο χειρουργείο που θέλει, σώζει ανθρώπινες ζωές. Γιατί έχουμε στην Ελλάδα τόσους πολλούς θανάτους από COVID σε σχέση με τις άλλες χώρες, αναλογικά με τα περιστατικά του νοσηλεύου. Μήπως, δεν ξέρω, λέω, ρωτάω, μήπως φταίει και η κακή ποιότητα νοσηλείας, η οποία δεν οφείλεται στους ανθρώπους που παλεύουν μέρα νύχτα. Οφείλεται στο ότι δεν τους παρέχουν τα ανάγκη από τα κρεβάτια. Εγώ θυμάμαι είχα τον παπά μου και δεν είχαν μαξιλάρια στον επαγγελισμό. Εγώ δικά μου. Εντάξει, οι ελλείψεις είναι δραματικές. Δεν έχουν κρεβάτια, δεν έχουν οξυγόνα, δεν έχουν γενικά πράγματα δηλαδή. Δεν είναι... Σε αυτή, γιατί δεν έχουν, γιατί ενώ το 2021 περιμέναμε ότι η πανδημία θα είναι σε έξαρση και όπως ήταν. Δηλαδή τους πρώτους μήνες του 2021 μέχρι πριν το καλοκαίρι ήταν σε έξαρση, είχαμε πολλούς θανάτους κτλ. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση το 2020 είναι να ψηφίσει ένα προϋπολογισμό μειωμένο κατά 572 εκατομμύρια για την υγεία. Αυτό πείτε το όμως, γιατί είναι ανέκδοτο. Όχι, είναι ανέκδοτο. Γιατί λες λοιπόν, τι λες. Συγγνώμη, το 19 ας πούμε είχε δώσει ένα προϋπολογισμό, το πούμε το καταλάβει ο κόσμος. 100.000 ξέρω εγώ, που δεν υπήρχε πανδημία. Έτσι. Και τώρα το 21 με την πανδημία έδωσε 90. Έτσι ακριβώς. Είναι καραγκιόζη. Έτσι ακριβώς. Και αυτό έχει αντίκτυπο. Είναι ανέκδοτο. Είναι ανέκδοτο, όντως είναι ανέκδοτο. Είναι ανέκδοτο, εκτός αν σκεφτούμε ότι αυτό έχει κάποιο στόχο. Την υποβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων. Είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό λέω ότι ο στόχος, εκεί θα κατέληγα στο τέλος, αλλά ας το πούμε και από τώρα, δεν έχει σημασία. Ο στόχος είναι αυτός. Η υποβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων. Γιατί? Για να επιδοτήσουμε, να δώσουμε μπόνους στους ιδιώτες. Ναι, αλλά σκέψε ότι με αυτό καταδικάζεις ανθρώπους στο θάνατο. Δηλαδή, είναι εγκληματική πολιτική αυτό που γίνεται και αποδεικνύεται από τις πράξεις. Αποδεικνύεται από τις πράξεις. Εντάξει, αυτοί δεν έχουν εγκλήψει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγκλήψεις τα έχουν ξεπεράσει 7 από χρόνια. Έχουν μεγαλώσει ένα περιβάλλον. Δηλαδή τώρα, τι κάνει ο λαός, τι κάνουν οι εργαζόμενοι, τι πρέπει να κάνουν για να ταρακουνήσουν. Εντάξει. Κατεβήκατε σε απεργίες, κατεβήκατε τι άλλο. Εμείς έχουμε συνεχής κινητοποίηση. Όμως, μια κινητοποίηση για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να πάρει την κοινωνία μαζί. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, αν κατέβουν, γιατί στην είδος κινητοποίησης, προσέξτε να δείτε τι γίνεται, προκυρήσουμε μια απεργία, ας πούμε, αύριο έχουμε μια στάση εργασίας στα 3. Πόσος κόσμος από αυτούς που δουλεύουν μπορούν να έρθουν. Γιατί τα νοσοκομεία εδώ και χρόνια δουλεύουν με προσωπικό ασφαλείας. Βγάζουμε εμείς, σαν συνδικαλιστές, βγάζουμε προσωπικό ασφαλείας, αλλά επί της ουσίας είναι το ίδιο προσωπικό που δουλεύει και τις υπόλοιπες μέρες. Εκεί λοιπόν τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια της κοινωνίας. Να συμπαρασταθεί η κοινωνία η οποία έχει άμεση ανάγκη τα νοσοκομεία. Δηλαδή, εμείς δεν παλεύουμε μόνο για να έχουμε εμείς καλύτερες συνθήκες. Ναι, γιατί σε αυτό πρέπει όλοι μαζί να πούμε. Ότι θέλουμε να κρατήσουμε τη δωρεά υγεία. Θέλουμε να έχουμε υγεία. Αυτό πρέπει όλοι να βγούμε στο έχουμε χρόνο, γίνει λίγο του καναπέ. Όπως και για την εκπαίδευση και για την υγεία. Το ίδιο ακριβώς. Και για τα δύο πρέπει να βγούμε. Έτσι ακριβώς. Αυτό που φοβάται κάθε κυβέρνηση, όχι τωρινή, όλες οι κυβερνήσεις, είναι το κοινωνικό αντίκτυπο. Γιατί το φοβάται αυτό, γιατί αυτό μειώνει την δημοτικότητά της και υπάρχει κίνδυνος να πέσει. Υπάρχει κίνδυνος από την πίεση στους τοπικούς βουλευτές ή στους βουλευτές της Αθήνας κτλ. Αν λοιπόν η κοινωνία δεν ξεσηκωθεί για να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία, δεν είδες που πήγαινε καθηγητή, άλλοι τους έβαλε με αυτό που θα κάνουν. Και θυμάμαι μια καθηγήτρια Παρασκευή μας λέει θα απεργήσω και Σάββατο μας έστειλε μήνυμα, συγγνώμη με βρίζετε, δεν θα απεργήσω. Άρα δεν τους κάνουν. Είναι ο ίδιος εκβιασμός με την διαθεσιμότητα. Σωστά. Είναι ψυχολογικός πόλεμος.
Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Εγώ έχω... Μία από τις αρχές της δημοκρατίας είναι η διάρκεια των εξουσιών. Εκτελεστική, δικαστική. Η δικαστική εξουσία, λοιπόν, τελευταία 4-5 χρόνια... Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Συμβαδίζει με την εκτελεστική. Τι σημαίνει αυτό? Και με την νομοθετική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το αποκούμπι του απλού, του φτωχού ανθρώπου που είναι η δικαιοσύνη, δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βγει ο κόσμος στους δρόμους. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση. Δεν μπορεί να... Δηλαδή με το να καθόμαστε στον καναπέ και να βρίζουμε το κουτί απέναντί μας, ή να τα λέμε μεταξύ μας και να κάνουμε ψυχοθεραπεία, γιατί αυτό κάνουμε επί της ουσίας. Ψυχοθεραπεία κάνουμε, δεν έχει αποτέλεσμα. Στρώνουμε το βούτυρο στο ψωμί. Δεν γίνεται. Πρέπει να αντιδράσουμε διαφορετικά. Πρέπει να κλείσουμε δηλαδή όλοι τις δουλειές μας και όλοι να βγούμε έξω, και τα μαγαζιά, και η νοικοκυρά, και η νοσηλεύτρια, και η καθαρίστρια. Όλοι. Δηλαδή να κάνουμε ένα μπαμ, πρέπει να γίνει. Γενικό μπαμ. Πώς το κάνει? Υπάρχει ένας, δημιουργούν ένα. Μακάρι να γινόταν αυτό. Δημιουργούν έναν κοινωνικό αυτοματισμό για να αποφύγουν αυτό το μπαμ. Τι κάνουν λοιπόν? Στρέφουν τους ιδιώτες απέναντι στους δημοσίους και το αντίστροφο, και βγάζουμε τα μάτια μας. Ναι, μας έχουν κάνει να υπάρχουν οι μεν και οι δεν. Ναι, είναι πάγια, και βασιλεύω, όπως έγινε και με τη μάσκα. Διαιρώ και βασιλεύω. Γιατί δεν νομίζω ότι η μάσκα έχει κάποιο. Πόσο να σε προστατέψει? Εντάξει, όχι, το κάνω. Προστατεύει η μάσκα. Γίναμε τώρα με τους μεν και τους δεν. Δηλαδή, έλεος, υπάρχουν και μικρές κοινωνίες που το βλέπεις αισθητά αυτό. Εγώ πάω στην εκκλησία και έχουν γίνει οι μεν και οι δεν. Αυτός ο διαχωρισμός λοιπόν, αυτό ο διαχωρισμός τον προωθεί επίτηδες. Προωθεί επίτηδες για να διαχωρίσει τον κόσμο, να μην υπάρχει αυτό το μπαμ να βγουν όλοι στον δρόμο και να πούνε: τι μας λέτε, ρε παιδιά, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο έτσι. Αυτό γίνεται. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βγουν όμως κανένα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να βγουν στον δρόμο. Να υπάρξει άλλος τρόπος κινητοποίησης, να υπάρξει. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να... Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια και να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Μπορούμε να το κάνουμε. Να ρωτήσω τώρα. Κάποτε υπήρχαν σχολές νοσηλευτών και μέσα στα νοσοκομεία. Να, τώρα δεν υπάρχουν. Στη Βούλα λέει έκλεισε. Εντάξει. Έμεινε μόνο στον Πειραιά, μου φαίνεται. Υπάρχουν, αλλά λιγότερες. Εκεί είναι ένα άλλο θέμα. Ένα πάρα τώρα πολύ σημαντικό. Τώρα άλλο. Ναι, για είναι άλλο δηλαδή. Γιατί. Πολλά ναι, γιατί αυτό τον καταγερματισμό και αυτό τον κοινωνικό αυτοματισμό τον εφαρμόζουν και στην νοσηλευτική. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όλοι στα νοσοκομεία κάνουν το ίδιο. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός? Για να μην υπάρχει. Κάποτε ο Γεννηματάς είχε πει ότι αν οι νοσηλευτές ενωθούν μπορούν να ρίξουν κυβερνήσεις. Αυτό λοιπόν δεν το θέλουν. Για μένα νοσηλευτής είναι και αυτός που είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αυτός που είναι τεχνολογικής. Νομίζω ότι η Πετραβάνα λέει περισσότερη δουλειά αυτή, γιατί εκείνοι κάνουν συνήθως, λέει, τις βάρδιες τα βράδια, τα νυχτερινά και αυτά. Σωστά. Και... Γιατί λέει άλλος, εγώ είμαι πανεπιστημιακός, έρχομαι το πρωί, έχω άλλο αντρού και παίρνει και κάποιο ευρώ παραπάνω στο μισθό. Σωστά. Και το χειρότερο είναι ότι με το ενιαίο μισθολόγιο που έγινε 12 νομίζω. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στη μισθολογία των ΠΕ, ΚΕ, ΔΕ. Δηλαδή η ΔΕ είναι υποβαθμίσανε τεράστια. Είναι δραματικό. Αυτά δεν συμβαίνουν σε μια εξέλιξη. Μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Είμαστε χρόνια πίσω. Να έρθουμε. Να σας πω το πολύ ωραίο για το νοσοκομείο της Νίκαιας, ότι εδώ και 2 χρόνια δεν λειτουργεί διοικητικό συμβούλιο, συμβούλιο διοίκησης. Υπάρχει ένας διοίκης, ούτε υποδιοίκηση, που παίρνει όλες τις αποφάσεις. Χωρίς την νομιμοποίηση από κάποιο συμβούλιο διοίκησης. Όμως αυτό ορίζει τουλάχιστον. Από το Δεκέμβριο του 19, εκλεγήκαν οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων στο διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου. Ένας από αυτούς ήμουν εγώ και μία συνάδελφος γιατρός από το ιατρικό προσωπικό. Δεν έγινε ποτέ διοικητικό συμβούλιο γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν το όρισε. Έτσι λέει ο νόμος, ότι το Υπουργείο Υγείας
που γίνει η εκλογή, θα πρέπει να ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα πω εγώ, είμαι αφελής, ωραία, και λέω ότι στα υπόλοιπα νοσοκομεία υπάρχει Συμβούλιο Διοίκηση. Μας γιατί δεν υπάρχει. Είναι τυχαίο. Πάντε τον ένα μήνα, τους τρεις μήνες, τους έξι μήνες, όπως μας είπε ο Δικαιάρχης, θα πήγαμε ο κύριος Ροϊκός, μας είπε εντάξει, λέει διαδικαστικό το θέμα και πιστεύω ότι δεν γίνεται σκεμμένα, ότι είναι θέμα γραφειοκρατία. Εγώ θα μπορούσα να το δεχτώ για ένα τρίμηνο και για ένα εξάμηνο. Δύο χρόνια για μένα σημαίνει ότι δεν λειτουργεί Συμβούλιο Διοίκησης, ότι λες σε αυτόν που ασκεί τη διοίκηση, κάνε ό,τι θέλει στο μαγαζί. Εγώ έμαθα ότι δεν υπογράφει και. Δηλαδή, έρχομαι εγώ και φτιάχνω τα υδραυλικά, όσο ξέρω εγώ, είμαι εξωτερικό συνεργάτη. Και δεν υπογράφει και αυτά. Υπογράφει κατά το δοκούν. Ότι... Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι εγώ έχω την απόφαση, δεν με ελέγχει κανένας, γιατί ένας από τους ρόλους του διοικητικού του Συμβουλίου Διοίκησης είναι και να ελέγχει τον διοικητή. Δηλαδή, πώς το λέω αυτό. Είναι, δεν μπορώ εγώ να αγοράσω 10.000 ευρώ μπαμπάκι. Εντάξει. Κάπως πρέπει να το δικαιολογήσω. Εντάξει. Κάτι τέτοια δεν λέμε ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ή δεν μπορώ να πληρώσω από φράξη, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ, πώς θα το δικαιολογήσω. Υπάρχουν διευθύνσεις στο νοσοκομείο, οι οποίες είναι παραγωνισμένες, γιατί δεν έχει καλές σχέσεις ο διοικητής με τις διευθύνσεις. Αυτά δεν είναι. Δηλαδή, εγώ σου βγάλα γλώσσα εσένα, τρώκεις την μπούκα. Έτσι αυτό ακριβώς. Και έτσι δεν υπογράφεις να πάρω, ξέρω εγώ, το φάρμακο που θα βάλω για να απολυμάνω τα εργαλεία. Δεν είναι θεσμική. Το ψυγείο που θα βάλω το αίμα. Έτσι, έτσι. Που θα βάλω, και δεν μου δίνει, δεν μου υπογράφει να βάλω δεύτερο ψυγείο. Για να κάνω... Δεν είναι θεσμική η αντιπαράθεση, ρόλων δηλαδή, ότι εσύ είσαι διευθυντής, αυτό που λες δεν είναι σωστό και δεν το εγκρίνω. Είναι προσωπική αντιπαράθεση. Έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα ίδρυμα, καμία επιχείρηση, έστω και ένα μικρό μαγαζάκι να έχει. Δεν γίνονται αυτά. Νομίζω ότι αυτός ο διοικητής όμως είναι μικρούλης, είναι άπειρος. Κατεπιτέρθη μου εδώ είναι. Ίσως γι' αυτό κάνει. Εντάξει, δεν μπορώ να το δώσω σαν ελαφρυντικό εγώ. Αλήθεια, ένας διοικητής, όποια ηλικία και να έχει, όποια εκπαίδευση και να έχει, ό,τι και να είναι, είναι σε μία θέση. Όταν είναι λοιπόν στη θέση, δεν είναι ο 35. Συγγνώμη, εσείς δεν μπορείτε να πάρετε στο πιο πάνω από αυτό και να κάνετε παράπονα και να πείτε τι γίνεται. Πού πάμε, πού απευθυνόμαστε. Πάμε. Λέω λοιπόν για το Συμβούλιο Διοίκησης του Νοσοκομείου. Δεν υπάρχει Συμβούλιο Διοίκησης με την ανοχή ή με την κολλησιεργία κάποιου. Αν λοιπόν πάω εγώ και πω πιο πάνω το παράπονο, αυτός ο κάποιος που δίνει την ανοχή και κολλησιεργεί να μην υπάρχει Συμβούλιο Διοίκησης, θα στηρίξει αυτό που στηρίζει για να μην υπάρχει Συμβούλιο Διοίκησης. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Άρα και εμένα αυτό. Εγώ θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως ναι. Όχι, είναι απλή λογική. Σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας υπάρχει Συμβούλιο Διοίκησης. Στη Νίκαια γιατί όχι. Μήπως θέλουν με τον τρόπο τους να... θέλουν να το υποβαθμίσουν. Θέλουν να υποβαθμίσουν όλα τα δημόσια. Δεν είναι ξεκάθαρο, όπως είπαμε προηγουμένως, για να δώσουν μπόνους και αβαντάζ στα ιδιωτικά. Δηλαδή, θα έχουν ξεκινήσει δηλαδή από εκεί. Ψάχνεις μία λογική εξήγηση. Αν τη βρεις να μου πεις και εμένα, γιατί για μένα λογική εξήγηση δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω γνωρίσει καλούς επιστήμονες. Το νοσοκομείο της Νίκαιας είναι... Και ψυχολόγους και γαστροεντερολόγους και καρδιολόγους, φοβερούς επιστήμονες έχει. Το 2002 που δούλευα στην Πανεπιστημιακή, δεν ξέρω τώρα τα στοιχεία, αλλά τότε ήταν τα επίγοντα του νοσοκομείου Νίκαιας, είχαν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από όλα τα νοσοκομεία των Βαλκανίων. Αυτό να λέγεται είναι... και καλούς επιστήμονες, αυτό εννοώ. Ο καλός επιστήμονας έχει να κάνει με τον ασθενή. Δηλαδή το ότι κάποιος περίμενε πότε θα εφημερεύει η Νίκαια να πάει στη Νίκαια, σημαίνει ότι είχε εμπιστοσύνη εκεί που πήγε. Yeah. Και αυτό γίνεται και τώρα. Δηλαδή, κατ' ουσίαν γίνεται αυτό. Δηλαδή, το ότι περιμένει, ας πούμε, 5 ώρες τα επίγοντα για να δει τι θα κάνει και πού θα πα, αυτό δείχνει πόση εμπιστοσύνη έχει ο κόσμο στο νοσοκομείο τη Νίκαια. Yeah. Αυτό όμω για να στηριχτεί θέλει προσωπικό. Θέλει υποδομέ. Τα περισσότερα νοσοκομεία στην Ελλάδα είναι παλιά. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει, η επιστήμη έχει προχωρήσει, ενώ θα έπρεπε να ανανεώσουμε τις υποδομές, έρχονται τώρα και μας λένε ότι θα κάνουμε συγχωνεύσεις, ότι θα κλείσουμε.
Υπάρχει το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, Παγία Βαρβάρα, του Λιμωδών, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ένα σημείο εισφορίας με την ίδια. Yeah. Δηλαδή, τι λέει ο νόμος που υπάρχει αυτό, ότι είναι υπό κοινή διοίκηση, έχει υποδιοικητή το νοσοκομείο Νίκαιας, το οποίο είναι υπεύθυνος για το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής. Χρησιμοποιήθηκε, αξιοποιήθηκε, να το πω πιο καλά, την περίοδο της πανδημίας για COVID, με τον ίδιο προϋπολογισμό όμως που είχε πιο πριν ο ενίος, ο ένας φορέας. Δηλαδή τον προϋπολογισμό που είχε το νοσοκομείο της Νίκαιας, έχει τώρα και το Δυτικής Αττικής μαζί, τα ίδια χρήματα χρησιμοποιεί και στα δύο νοσοκομεία. Δηλαδή με αυτά τα 90.000 που λέμε τώρα, αντί να συντηρηθεί μόνο το Νίκαια, έχει πάρει παντρευτεί και το Λιμωδόν. Έτσι ακριβώς. Έχει και κάτι άλλα μικρά που ξέρω. Όχι, είναι... όχι, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ωραία. Τα κέντρα υγείας έχουν πάει όλα στην υγειονομική περιφέρεια. Δηλαδή, κάποτε υπήρχε. Ωραία. Και άρα πάλι είναι, πάλι κόβεται κομμάτι από την κόβεται κομμάτι. Κοπήκαν τα 10.000 από τον προϋπολογισμό. Κόβονται και από το λιμωδοκάμι Ιανάρη. Άντε βγάλτε τώρα εσύ. Και τώρα, και τώρα που... Και τώρα έχει περισσότερο κόσμο. Έτσι, έτσι. Εν τω μεταξύ, τι λέμε, να ξέρουμε και από πού πληρώνεται το προσωπικό. Γιατί το μόνιμο προσωπικό πληρώνεται από το λογιστήριο του κράτους. Είναι χωριστό κονδύλι και τα λοιπά. Το προσωπικό που είναι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, επικουρικό, προσωπικό γιατροί, ας πούμε, που είναι επικουρικοί κτλ. Αυτοί όλοι πληρώνονται από τα έσοδα του νοσοκομείου, δηλαδή από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Και λέμε εμείς τώρα ότι σε μία περίοδο που χρειάζεσαι περισσότερο προσωπικό, σου μειώνω τον προϋπολογισμό, αλλά πάρε βραδερφέ επικουρικό προσωπικό, εδώ είναι, γιατί δεν ζητάς. Να σου πω κάτι, και έπρεπε να αντιδράσω διοικητή. Εντάξει, έπρεπε αυτός να πάει και να με δουλεύετε. Δηλαδή μου δίνετε 5 να ζήσω 10. Δηλαδή αυτός έπρεπε από μόνος του να έχει την το ότι το νοσοκομείο της Νίκαιας χρησιμοποιείται διοικητικά σαν σκαλοπάτι για να πας πιο πάνω, εμένα με τρελαίνει. Γιατί... Άρα σε γλύφω και δέχομαι και ότι θέλω. Ότι ακόμα χειρότερα, θα δείξω ένα πολύ πιο καλό πρόσωπο. Μα γι' αυτό τόνισα ότι είμαι 35 χρονών, γι' αυτό το τόνισα. Γιατί αυτό βλέπει. Ότι κοιτάζει το μέλλον. Μπράβο. Εντάξει, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία και δεν θα μπω γιατί. Γιατί όταν ασκείς διοίκηση σε ένα φορέα που ασχολείται με την υγεία των ανθρώπων, οφείλεις να το κάνεις υπεύθυνο. Αυτό αφού το φαίνεται από την αρχή ότι κοιτάει το και από την αρχή το φάνηκε. Σωστά, σωστά, σωστά. Όταν ναι. Με το που μπήκε μέσα άρχισε μάχες με όλα τα τμήματα. Ναι, εντάξει. Μπορείς να πεις ότι είναι μια λογική ότι θέλω να αλλάξω 5 πράγματα, να διορθώσω. Ναι, αλλά τα αλλάζεις με το μέλητρο να το ψάξω. Θα αλλάξω με το ωραίο. Θα σου δώσω για να στα αλλάξω. Η λογική είναι, εγώ είμαι εξουσία, εγώ αποφασίζω. Ναι, συζητάει, όχι ότι δεν συζητάει. Συζητάει. Πάρα πολλά πράγματα συζητάει, αλλά κάνει αυτό που... Α, είμαι ανοιχτός στη συζήτηση, αλλά είμαι και... Επίσης. Τα κενά που δημιουργήθηκαν τώρα, γιατί έλλειψη προσωπικού έχουμε. Και τα κενά με τον COVID αυξήθηκαν περισσότερο, γιατί και κόσμος βγήκε στη σύνταξη, και δεν έχουμε επαρκές προσωπικό. Πώς λοιπόν λύσαμε το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού? Ένα τμήμα είναι εδώ, έχει έλλειψη δύο άτομα. Το άλλο εδώ πέρα έχει 5. Ωραία, αυτό που έχει έλλειψη 2, να πάρω ένα, να πάω ένα άτομο εδώ πέρα, να έχουν 3 και 4, να μην είναι τόσο μεγάλο. Δηλαδή στην ουσία, αυτό που κάνανε είναι να στριφογυρίσουν τον κόσμο. Και το χειρότερο ποιο είναι? Το χειρότερο είναι ότι πήρανε ανθρώπους από εξειδικευμένα τμήματα που για να εκπαιδευτείς θέλεις το λιγότερο ένα εξάμηνο, να μπορείς να αποδίδεις και να μπεις κανονικά σε βάρδιες. Να υπολογίζει ο συνάδελφος ή ο προϊστάμενος εσένα. Ναι, γιατί ρε παιδιά, είναι λεπτά πράγματα. Ειδικά στα χειρουργεία, ειδικά σε αυτά. Έτσι, είναι λεπτά. Χειρουργία. Άμα δεν ξέρω εγώ και τρέχει το χέρι μου και δεν ξέρω... τεχνητό νεφρό, αναισθησιολογικό, μονάδα. Ναι, με αυτά τα αυτοκύρια. Ναι. Είναι τμήματα που για να εξοικειωθείς θέλεις πάρα πολύ χρόνο. Ναι, ναι. Και όσο περισσότερο χρόνο έχεις, όσο μαθαίνεις και πράγματα. Δεν σταματάς ποτέ να μαθαίνεις. Δεν σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε αυτό πράγματα. Πιστεύω, ναι. Ναι, γιατί εντάξει, ο κάθε ασθενής, δεν υπάρχουν ασθενείς, υπάρχουν ασθενείς. Ο κάθε ασθενής
είναι ξεχωριστή περίπτωση, οπότε βλέπεις και μαθαίνεις διαφορετικά πράγματα. Όλες αυτές οι μετακινήσεις όμως, το 2 και το 5 που είπα προηγουμένως, γίνονται και χωρίς διοικητικές. Αν αυτή τη στιγμή πας στο γραφείο προσωπικού να βρεις διοικητικές πράξεις των ανθρώπων που μετακινήθηκαν, γιατί μετακινήσεις γίνανε δεκάδες. Γίνανε δεκάδες. Φύγεσαι από τον ατμό, πήγαινε στο άλλο. Αυτά όλα όμως προφορικά. Δεν υπάρχει γραπτά τίποτα. Κανονικά. Άρα, εγώ θα έλεγα συγγνώμη, δεν πάω. Σωστά, σωστά. Έλα όμως που εμείς αυτό μάθαμε τόσα χρόνια να βάζουμε πλάτη στο. Το ρηματοσύστημα. Καθίστε, παιδιά, πείτε δεν πάω. Αντέδρασε, κύριε μου, σωστά, 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 σωστά. Υπάρχει όμως. Υπάρχει, γιατί ο νόμος θα καλύπτει όλα. Υπάρχει ο νόμος που λέει ότι και με προφορική εντολή μπορείς να πας. Όμως με προφορική εντολή πας, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις διοικητική πράξη. Και τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα, ζητήσανε να δηλώσουν οι νοσηλευτές από ποια τμήματα περάσανε. Όταν εσύ δεν τηρείς τις διαδικασίες και αυτά τα στοιχεία μπορείς να τα πάρεις από το γραφείο προσωπικού, αν κάνεις ατομικές διοικητικές πράξεις πάνω στο γραφείο προσωπικού, θα χωρούνται στο φάκελο του υπαλλήλου και ανά πάσα στιγμή λες, δώσε μου του τσολάκι τα τμήματα που άλλαξε, είναι πολύ εύκολο να τα δώσει. Αν όμως δεν κάνεις αυτά τα έγγραφα, δεν υπάρχει πουθενά τίποτα. Αν εγώ έχω δουλέψει σε COVID, λέμε παράδειγμα, σε ένα τμήμα COVID. Αν πάρω να ζητήσω από το γραφείο προσωπικού μία βεβαίωση ότι δούλεψα σε τμήμα COVID, δεν το έχω. Φεύγω, παίρνω μία μετάθεση. Θέλω προϋπηρεσία για τη μονάδα, για το χειρουργείο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει στο γραφείο προσωπικού είναι το αρχικό τμήμα εκεί που έγινε τοποθέτηση. Είναι νέα ήθη αυτό. Και δεν... πώς εσύ θα δείξεις τη δουλειά σου αύριο μεθαύριο να θες να πας μετάθεση. Φαίνεται η προϋπηρεσία σου στο νοσοκομείο γενικά. Ότι ήσουν 10 χρόνια. Ναι. Δεν υπάρχει πουθενά. Σε ποια τμήματα πέρασες. Ναι. Αν ήσουν στα χειρουργικά, μια φορά. Αυτό γίνεται τον τελευταίο καιρό. Τα 2 χρόνια. Ναι, τα 2 τελευταία χρόνια. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει. Ναι, εμένα μου ήρθε η ιδέα. Αλλά δεν θα την πω δημόσια. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Πραγματικά δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω γιατί δεν έχει κανένα νόημα να γίνει. Το ότι ας πούμε μία σκέψη είναι ότι δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη των αποφάσεων σου. Αλλά η αποφάση σου είναι και δουλεύει. Από τότε που ήρθε αυτός ο διοικητής, έβγαλε ας πούμε και τα ωραία φρούτα. Δεν θα τα ρίξω όλα στον διευθυντή. Δηλαδή είναι πολύ, θα πεις, μειώθηκαν πολλά πράγματα με τον προϋπολογισμό. Δεν θα τα ρίξω. Δηλαδή και για τους ασθενείς. Δηλαδή στον ασθενή να μην παρέχει το φρούτο το καλό της εποχής και να πάρει το πιο φτηνιάρικο. Να μην του παρέχει, ξέρω εγώ, δύο φορές τη βδομάδα κόκκινο κρέας. Πας στην πολυτέλεια τώρα. Πας στην πολυτέλεια γιατί οριακά αυτή τη βδομάδα, οριακά, χθες μάλλον, σήμερα, εγκρίθηκε το έλλειμμα που υπήρχε στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, επιχορηγήθηκε επιπλέον το νοσοκομείο με 1,5 εκατομμύρια άτομα. Μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν θα φτάσει, γιατί αυτά όλα είναι για αναλώσιμα και φάρμακα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, είναι, πώς λες, ας πούμε, πεινάω, και σου λέει φάει μια κουταλιά τώρα και μετά βλέπουμε. Άμα αρχίσει να πέφτει κάτω, τότε θα σου πει. Ναι, παιδιά, βάλε γάντια, βάλε πέτα από αντισηπτικά, βάλε. Φάρμακα. Μου έλεγε δημοξιολόγο του νοσοκομείου ότι ήμασταν οριακά, είχαμε έλλειψη αντιγιατρολογικά φάρμακα. Δεν γίνονται. Δηλαδή, η υγεία έχει κόστος. Το κόστος αυτό όμως δεν ζητάμε από κάποιον να μας το πει. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν το πληρώνουμε εμείς στην εφορία μας. Αυτό ακριβώς θέλω. Σε παρακαλώ. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Υποτίθεται εντάξει, δεν γουστάρεις να έχω δημόσια. Ωραία, δεν θα μου κρατάς και φόρους όμως. Σωστά. Τελείωσε. Γιατί να δίνω εγώ φόρους. Ας πληρώνω μια ιδιωτική ασφάλεια να έχω ιδιωτικά. Ας το κάνουν έτσι τότε. Ναι. Όχι και φόρους και να μην έχω υγεία. Ναι. Οι φορεί οι οποίοι κατανέμονται σύμφωνα με, το πώς θέλει. Το ξέρεις ότι εμένα μου κρατάνε για τα συντοξιωτικά και αυτά μας κρατάνε 200 το μήνα και περίπου. Ναι, ναι. Ωραία. Με 150 ευρώ ξέρεις τι ασφάλεια έκανες. Σωστά, με 100 ευρώ το μήνα. Σωστά. Εντάξει, και η φορολογία. Εγώ φέτος πλήρωσα την διπλάσια φορολογία με τα ίδια εισοδήματα. Θα ρωτήσω να μου το πει. Εντάξει. Όχι, εγώ να πω ότι το έμφυα μου ήρθε 25 ευρώ λιγότερο. Ναι, εμένα μου 25 ευρώ να το πω αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι ενώ ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει αυτά που πρέπει να πληρώσει για την υγεία του, η δωρεάν υγεία υποβαθμίζεται. Αυτός λοιπόν που πληρώνει τους φόρους του
δεν πρέπει να ξεσηκωθεί και να βγει στον δρόμο και να πει κάτσε ρε μεγάλε, δηλαδή είμαι το. Πληρώνω αυτά που μου ζητάς, εγώ τα πληρώνω. Εσύ γιατί δεν μου δίνεις αυτά που χρειάζεται. Είναι ευθύνη του κράτους να παρέχει υγεία σου και παιδεία σου. Είναι ξεκάθαρο. Να σου πω κάτι, στη Γερμανία που λέμε τόσο υγεία και αυτά, υγεία έχουν όμως. Σαφώς και έχουν. Δεν είναι. Στον Καναδά ξέρω ότι πληρώνεις ακριβά για την υγεία, δεν έχουν. Αλλά Γερμανία, από εκεί έχουν υγεία. Έχουν υποδομές. Μπράβο, ναι. Και πολύ λέω, το τελευταίο νοσοκομείο που χτίστηκε, ήταν το Αττικό που χτίστηκε πανεπιστημιακές κλινικές το 2002. Μετά ξανά τίποτα. Δηλαδή πριν 20 χρόνια. Ούτε βοηθητικά ιατρία, ούτε προκάτη για τον COVID όπως κάνανε οι Κινέζοι. Λοιπόν, είμαστε Κινέζοι που μέσα σε μια εβδομάδα κάνανε νοσοκομείο. Έτσι. Όχι, δεν θέλουμε μια εβδομάδα, στο φτιάξω σε ένα χρόνο. Πάρουμε όμως και το νοσοκομείο που χρειάζεται. Πρόσεξε να σου πω, υπάρχει νοσοκομείο στις Ινούσες που άμα μπει μέσα ντρέπεσαι να πεις δεν έχει καθόλου προσωπικό, δεν έχει κανένα. Όπως και στοιχείο το νοσοκομείο είναι ολοκαίνουργιο και δεν έχει προσωπικό μέσα. Σε πολλές παραμεθόριες περιοχές υπάρχουν καλά νοσοκομεία που τα έχουν κάνει, δεν τα έχει κάνει το κράτος. Όχι, 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 είναι δωρεές. Τα έχουν κάνει δωρεές, έχουν βάλει στην Ίγια, λοιπόν. Και δωρεές τα μηχανήματα. Αλλά δεν υπάρχουν οι άνθρωποι να τα δουλέψουν. Στην Ίγια λοιπόν. Έγινε δωρεά 12 κλινών, ναι. Όσο χρονικό διάστημα αυτό διέρχεσε από το στιγμή που έγινε δωρεά μέχρι να παραδοθούν τα κρεβάτια, να διαμορφωθεί ο χώρος, γιατί δεν σημαίνει ότι γίνανε δωρεά τα κρεβάτια και βρέθηκε ένας νέος χώρος. Έγινε περικοπή από άλλες κλινικές για να αυξηθούν τα κρεβάτια της ΜΕΘ. Ωραία. Όσο λοιπόν γινόταν οι εργασίες για να τοποθετούν τα κρεβάτια, ένας λογικός άνθρωπος, πραγματικά δηλαδή με εξοργίζει αυτό, ένας λογικός άνθρωπος θα έλεγε να πάρω προσωπικό μέχρι να δημιουργηθούν τα κρεβάτια, να εκπαιδεύεται έτσι ώστε όταν θα δημιουργηθούν να μπορεί να δουλέψει, να μπορεί να προσφέρει στο σύστημα. Τι κάνανε λοιπόν, περίμεναν μέχρι τελευταία στιγμή. Με το παραδόθηκαν τα κρεβάτια, πήραν 25 άτομα νοσηλευτικού και τους βάλανε όλους μαζί να εκπαιδευτούν. Σκέψου λοιπόν τώρα να είσαι σε μία μονάδα, να δουλεύεις, να έχεις την ευθύνη των ασθενών, να σου δίνουν επιπλέον κρεβάτια και ταυτόχρονα να εκπαιδεύεις και 25 ανθρώπους. Ο παραλογισμός στο μεγαλείο του. Οι άνθρωποι αυτοί πήγαν κατευθείαν στη μονάδα. Εμείς μαθαίνουμε τώρα να στρώμε τα κρεβάτια και τέτοια. Και γυρνάει και μας λέει κάτι καλά, λέει, μην νομίζετε ότι στην πράξη θα είναι τόσο... Ναι, τόσο τυποποιημένα, ναι, ό,τι προλαβαίνετε θα κάνετε. Αυτό. Εμάς κάποτε μας λέγανε, μας φουσκώναν λίγο τα μυαλά, ότι θα πάτε και όλα θα είναι πρόδεινα και... Καλά, εντάξει, και μας λένε πώς τα τυπικά, αλλά σου λέει αυτό, ότι μην φανταστείς ότι θα πειράξει αν βάλεις, που λέμε τώρα, να δείχνει το μαξιλάρι από το παράθυρο. Μην νομίζεις ότι... Ναι. Εδώ λέω, δεν έχουν μαξιλάρια τα... Ναι. Τουλάχιστον σε αυτό, όχι πλήρως, αλλά έχει ένα σημείο... Το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Εγώ έχω μείνει στον Ευαγγελισμό που φέρνει το μαξιλάρι από το σπίτι. Ναι. Κατά καιρούς και εμείς δεν έχουμε σεντόνια, γιατί χαλάνε τα σιδηροτήρια, τα πλυντήρια, τα οποία κάποια στιγμή μηχανήματα είναι, πρέπει να αναπτύνουν. Δεν πρέπει να συνταρρυχθούν, να αλλάχτούν, να πάρουν καινούργια. Η συντήρηση. Δεν είχαμε ψυκτικό το καλοκαίρι να κάνει συντήρηση στα μηχανήματα. Το κλιματιστικό θέλει καθαρισμό. Θέλει τη συντήρησή του να ελεγχθεί για τα υγρά του. Δεν έχει μόνο μόνιμο προσωπικό συντηρητές, μόνιμο. Δεν έχει. Έχει έλλειψη προσωπικού. Ναι, αλλά έρχονται από το ΑΕΔ και εκπαιδεύονται εκεί τα παιδιά και κάνουν την πρακτική του. Ναι, αλλά ο εκπαιδευτής. Αυτά τα παιδιά μετά δεν πρέπει να τα. Καλοκαίρι... Συγγνώμη, εγώ αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να τα απορροφήσω ή να τους πω τώρα κάνατε την πρακτική σας δύο χρόνια, τώρα θα σας βάλω. Δεν είναι αστυνομικοί. Δεν είναι αστυνομικοί με το που τελειώνει τη σχολή να δουλεύουν. Ναι, αλλά σε αυτό. Οι αστυνομικοί είναι αντικατάσταση. Οι υγειονομικοί όχι. Δεν πρέπει να γίνει όμως στους υγειονομικούς αυτό. Σαφώς είναι ξεκάθαρο. Ιρωνικά το λέω σαφώς. Ναι. Σαφώς και πρέπει να γίνει. Δηλαδή τι ακριβώς λένε, ας πούμε, ότι ένας ψυκτικός μπορεί να ελέγξει ενός τεράστιου μεγέθους νοσοκομείου, ας πούμε, όπως είναι η Νίκη, ας πούμε, όλα τα κλιματιστικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και δεν είναι μόνο τα κλιματιστικά, είναι τα ψυγεία. Εμείς στην δημοδοσία έχουμε ψυγεία
Βάστα αίμα, βάστα νέα. Τα οποία καθυστερούν να επισκευαστούν πάρα πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε τεχνικού. Χαλάει το αίμα, άντε. Όχι, δεν χαλάει το αίμα. Ευτυχώς υπάρχουν επιλογές, δηλαδή χαλάει ένα ψυγείο, αλλά σου δυσκολεύουν τις συνθήκες εργασίας. Γιατί δεν μπορείς να στηβάξεις πάρα πολλά αίματα σε ένα ψυγείο, γιατί θα αρχίσει να χαλάει και εκείνο. Ναι, είναι. Θέλω να πω, όλες αυτές τις λειτουργίες προέρχονται από δύο κυρίως πράγματα. Το ένα είναι από την έλλειψη προσωπικού. Και το δεύτερο είναι από την έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών. Δηλαδή, χρειάζεται να φτιαχτούν νέα κτίρια. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Και να εξοπλιστούν. Το Δυτικής Αττικής, μια βόλτα από εκεί, είναι ένας τεράστιος χώρος που έχει κτίρια ανεκμετάλλευτα ή ακόμα θα μπορούσαν να χτιστούν εκεί. Τι πρέπει όμως, πρέπει να επενδύσεις στη δημόσια υγεία. Αν δεν έχεις σκοπό να το κάνεις, λες ότι θα το διασυνδέσω τη μία μέρα με την Οίκια και την άλλη μέρα με το Αττικό. Θα είναι παιδικά πράγματα χωρίς οργάνωση. Ξαναλέω, θα έπρεπε οποιοδήποτε νοσοκομείο να καταγράφει τα αξιοδοτήσεις του για το τελευταίο πότε εξάμεινο. Πόσοι χειρούργοι θα μου φύγουν, τρεις να πάρω, πόσοι νοσηλευτές πριν 10, φύγουνε, πόσοι ψυχτικοί 5, πόσοι υδραυλικοί. Να υπάρχει δηλαδή ένας προγραμματισμός έτσι ώστε να λειτουργεί ο κάθε φορέας σωστά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πιο παλιά ήταν πιο έτσι. Τα νοσοκομεία πάντα ήταν λίγο στον αέρα. Πάντα ήταν λίγο στον αέρα. Το που υπάρχει όμως τώρα είναι επίσης. Τι άλλο πρόβλημα υπάρχει με τους συμβασίους, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όταν υπάρχει λοιπόν μια σύμβαση εργασίας και κάθε τόσο κάνει συμβάσεις, να κάνει συμβάσεις και μη ανανεώνονται και παίρνει άλλους, φεύγουν άλλοι κτλ. Τι γίνεται, το γραφείο προσωπικού επιφορτίζεται με επιπλέον δουλειά από αυτή που έχει να κάνει. Αυτό είναι επιπλέον φόρτος εργασίας. Με την έλλειψη προσωπικού είναι δυσβάστακτος. Οπότε μένουν πίσω ναι, άλλα πράγματα. Εγώ τώρα, άμα πρέπει να εκπαιδεύσω ξανά μετά από τρεις μήνες πάλι άλλο, μετά πάλι τον. Όχι, όχι, όχι. Λέω για τη γραφειοκρατία του να γίνει μια σύμβαση εργασίας, να φωνάξει τον εργαζόμενο να την υπογράψει. Όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Να εκδοθούν διοικητικές πράξεις. Όλα αυτά είναι χρόνος εργασίας, τον οποίο θα μπορούσε να αξιοποιήσει διαφορετικά και παραγωγικά. Δηλαδή να προχωράνε εργασίες που αφορούν το προσωπικό, που να διευκολύνουν το προσωπικό. Υπάρχουν μεταπτυχιακά που δεν έχουν αναγνωριστεί εδώ και ένα εξάμεινο. Τακτορικά, δηλαδή. Γιατί δεν. Δεν περνάνε υπηρεσιακό. Δεν προλαβαίνουν να περάσουν. Αυτό λέω. Η γραφειοκρατία που δημιουργείται με τους συμβασιούς πάει όλο το σύστημα πιο πίσω. Και στο φινάλε, οι εργαζόμενοι έχουμε και δικαιώματα, δεν έχουμε μόνο. Δηλαδή, το να μην κάνω εγώ πρωί νύχτα και να εφαρμόσετε η εργασιακή νομοθεσία που λέει ότι πρέπει να μεσολαβούν 11 ώρες από βάρδια σε βάρδια, είναι ξεκάθαρο. Έτσι πρέπει να γίνεται. Είναι νόμος. Το νόμο τον τηρούμε όταν είναι για τις αναστολές, αλλά όταν είναι για τα εργασιακά δικαιώματα δεν τον τηρούμε. Α. Δηλαδή, εντάξει. Και δεν έχεις βγει να τα πεις αυτά τα μεγάλα κανάλια πέρα από. 5 δευτερόλεπτα δεν βγάζουν τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Έχω μιλήσει και σε μεγάλα κανάλια. Γιατί λες πράγματα που. Είναι αυτά που συμβαίνουν. Είναι αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε. Επειδή αυτά δεν τα λέω. Τα είδα, τα μελέτησα σήμερα και ήρθα να τα πω. Όχι, τα ζεις εσύ, τα επειδή βιώνεις τα ζω, τα έχουμε βάλει σαν θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Τα έχουμε ψηφίσει. Έχουμε βγάλει ανακοινώσεις. Δεν είναι πουθενά καμία ανακοίνωση. Όχι, αυτό. Στέλνονται οι ανακοινώσεις σε όλα τα μέσα. Δεν βγάζει κανένας. Αν θα βγάλουν τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ. Αυτό όμως. Έχουμε και ένα έλλειμμα μονομερούς. Μάλλον έχουμε μονομερής επικοινωνία. Δηλαδή, όποιος συμφωνεί με την κυβερνητική προβάλλεται στα μέσα ενημέρωσης, όποιος δεν συμφωνεί δεν προβάλλεται. Ωραία ρε παιδί μας, πάω να τους πω σας αγαπάω, σας λατρεύω, αλλά πρέπει να μου πάρετε αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, χρειάζομαι γιατρούς, χρειάζομαι εργαλεία, χρειάζομαι χώρους, χρειάζομαι. Πώς θα γίνει. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι βουλευτής. Βουλευτής της κυβερνητικής παράταξης βγήκε και είπε ότι για την κακή ποιότητα νοσηλείας ευθύνονται νοσηλευτές. Το είπε πριν 3 μήνες, 4. Και για τη διασπορά του ιού ευθύνονται. Εννοείται, το είπανε. Εννοείται. Μα φταίμε για όλα.
Είναι για όλα. Μα εμείς σας χειροκρότησα. Κυρίως φταίμε γιατί παραβάλαμε πλάτη στο σύστημα υγείας. Χάρη του ασθενή, βέβαια. Έπρεπε τότε που σας χειροκροτούσανε να κάνατε όλη αποχή. Τότε έπρεπε. Τότε έπρεπε να το... Έπρεπε να του πείτε τώρα, βάλε μας τώρα στην τράπεζα τόσο για να είμαστε εμείς αύριο. Όχι, εγώ... Έπρεπε εγώ... Πώς κάνει τώρα αυτός εκβιασμό και λέει... Ή θα εμβολιαστεί ή θα βγει σε ένα σπίτι. Μπράβο, έπρεπε και εσείς τότε που σας είχαν ανάγκη τότε, που χειροκροτά και καλά. Γιατί, εντάξει, τι ήταν αυτό τώρα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Κοροϊδία ήταν. Ναι. Κοροϊδία ήταν. Γιατί το χειροκρότημα, μα βγήκαν νοσηλευτές και το είπανε, τι να το κάνω το χειροκρότημα, βάλουν 500 ευρώ στο λογαριασμό, να καταλάβω. Εγώ δεν θέλω να μου βάλει 500. Εγώ θέλω να με βάλει στα βαριά και αθηγινά. Είναι, είμαστε εργαζόμενοι υγειονομικοί, οι οποίοι δουλεύουμε μέσα στα μικρόβια, μέσα στα νοσοκομεία. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι πρέπει να μπούμε στα βαριά και αθηγινά, αλλά δεν το υλοποιεί κανένας. Όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη. Γιατί δεν το υλοποιούν, γιατί είναι κόστος. Συγγνώμη. Κόστος είναι για το κράτος το να μπω εγώ στα βαριά και αθηγινά. Κόστος δεν είναι το να επιδοτήσεις τα κρατικά κανάλια ή να επιδοτήσεις τις αεροπορικές εταιρείες. Αυτό δεν είναι κόστος. Σε αυτή τη ζωή και προσωπικά και κυβερνητικά όλα είναι θέμα προτεραιότητας. Προτεραιότητα λοιπόν δεν είναι στα νοσοκομεία, είναι ξεκάθαρο. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Οπότε λοιπόν, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, εγώ τα βάζω και με εμάς, όχι μόνο τους νοσηλευτές, με όλους, να σταματήσουμε να βάζουμε πλάτη. Τι λέει ο νόμος, αυτό. Δεν κάνω πρωινύχτα. Δεν κάθομαι παραπάνω από το ουράνιο. Να γίνουμε τυπικοί εφόσον εξηγηθήκαν και αυτοί. Θέλετε έτσι να εφαρμόσουμε του νόμου, να του εφαρμόσουμε, παιδιά. Να του εφαρμόσουμε, αλλά όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις μου και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά μου. Να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί αυτό το βάζω πλάτη, στο τέλος βγαίνει η δικιά μου πλάτη. Εσείς τώρα κάνετε τη στάση εργασίας και για τους 45, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Είναι πρώτο έτοιμο. Είναι πρώτο έτοιμο για να ασχοληθεί και το να γυρίσουν οι άνθρωποι. Είπαν όμως, εμένα μου είπε αυτή η καθηγήτρια ότι το έχουν δρομολογήσει να γυρίσουν στις δουλειές τους. Το ακούω κι εγώ, αλλά αυτά είναι φήμες. Εγώ άκουσα προχθές τον Πρωθυπουργό στη Βουλή που είπε ότι αν δεν εμβολιαστούν δεν θα γυρίσουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπρεπε να βγουν καθόλου σε αναστολή. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Θα μπορούσαν να κάνουν δύο ράπη τεστ. Κοίταξε να δεις. Για κάποιους καρδάτες, άκου τώρα. Υπάρχουν και κάποιοι όμως γιατροί. Έχω τρομοκρατήσει να το πω. Έβγαλαν μεγάλοι επιστήμονες. Σε αυτούς τους επιστήμονες, εγώ ας πούμε σε κυβέρνηση, μπορεί να του λέγανε το τεκμήριο σε μου. Όπως την άλλη φορά είδα μία συζήτηση εγώ στην τηλεόραση και είδα τον κύριο Βασιλακόπουλο, ξέρω εγώ, και ήταν ένας άλλος αντιεμβολιαστής, διευθυντής πάνω στο Ιγκαβάλα, ο αντιεμβολιαστής βομολογούσε, δεν είχε να τεκμηριώσει. Δεν είχε επιχειρήματα. Για ποιο λόγο δεν θέλει το εμβόλιο. Εμένα δηλαδή σαν τηλεθεατή δεν με έπεισε ο αντιεμβολιαστής. Σωστά. Γιατί δεν είχε επιχειρήματα. Άρα, ποια είναι η λογική. Εγώ δηλαδή σε κυβέρνηση τι θα έκανα. Θα έλεγα, έλα εδώ επιστήμονα τάδε που βγάζει αυτά τα βίντεο και μου παρασύρει στον κόσμο. Τεκμηρίωσέ μου. Είναι πιο εδώ. Δώσε ελεύθερη πρόσβαση από τα κανάλια, γιατί τη γραμμή στα κανάλια. Παντού για να βγουν και καραβιούς, δεν θα σε πιστεύουν. Έτσι ακριβώς. Να βγει αυτός που θέλει να πει κάτι, να δηλαδή το πει. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Ευαγγελάτος και έβγαλε αυτόν, να ναι, κέρδισε έτσι. Εννοείται. Αλλά το ότι δεν το κάνει σημαίνει τι. Σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι τη γνώμη του κόσμου και θέλεις και να την καθοδηγήσεις. Αυτό όλο όμως ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Και επειδή το αντιλαμβάνεται, σου λέει αυτοί για να το κάνουν αυτό κάτι έχουν να κρύψουν. Μήπως και με τα εμβόλια. Αν σου λέει ότι ξέρει κάτι, ρε φίλε, όπως το έκανε ο Τζο αυτό στην Βρετανία. Θέλετε να εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε. Δεν θέλετε, μην εμβολιαστείτε. Τα σύλλα μου. Θα φτιάξω σανατόρια να έχω να σα τάψω. Ό,τι έκανε άλλο. Και μια χαρά. Έχει βγει κερδισμένο. Εγώ σου λέω ότι όλοι θα πηγαίνανε. Ήταν λάθος η επικοινωνιακή πολιτική. Αυτό. Εγώ, ας πούμε, που έκανα και τις δύο δόσεις. Καλά, εγώ και εγώ δηλαδή... έκανα. Με το που τους άκουγα, έλεγα. Βγήκε κόντρα, ήθελα να βγω δηλαδή, το εμβόλιο δηλαδή, που έχω κάνει. Έτσι πράγματι. Από κόντρα. Και νομίζω δεν είμαστε μόνο εμείς οι δύο που τους δημιουργήθηκε αυτό το αίσθημα. Σε νομίζω ότι δημιουργήσε πολύ κόντρα. Επειδή πήγε να μου το κάνει με το που είδα την κόντρα τη βία, αλλά δεν θέλω. Σκέψου τώρα αυτό να που δεν το έχει κάνει, όσο πιο αντιδραστικό θα γίνει. Δηλαδή, εντάξει. Έτσι. Δηλαδή, είναι λάθος επικοινωνιακή πολιτική
σαν να θέλανε να πείσουν τον κόσμο να μην κάνει το εμβόλιο. Πραγματικά δηλαδή, όλες τις φορές που. Ναι, λες και κάνανε αυτό. Το έχω πει πολλές φορές σε συζήτηση. Δηλαδή, λες και το κάνανε επίτηδες. Μπορεί κιόλας, γιατί δεν έχουν τα καλά να σου πω. Υπάρχει μια περίπτωση. Γιατί δεν είχαν, γιατί είχαν λεφτά για να τον εμβολιάσουν. Ναι. Χωρί το ότι. Χαλάσανε κάτι. Να πάμε λίγο στην πρωτοβάθμια, γιατί μια που μιλάμε για τα εμβόλια είναι σημαντικό. Οι εμβολιασμοί θα έπρεπε να γίνονται στο βάθμια φροντίδα υγείας, όχι μέσα στα νοσοκομεία. Σκέψου λοιπόν ότι δημιουργήσανε εμβολιαστικές γραμμές στα νοσοκομεία και πολλές φορές από εκεί που περνούσαν οι ασθενείς, δεν έχει σημασία αν είχαν COVID ή δεν είχαν, δεν θα μπορούσε να το ξέρει και κανένας. Πήγαινε και ο κόσμος να εμβολιαστεί. Δηλαδή, πόσο ανεύθυνο μπορεί να είναι αυτό. Γιατί δεν υπάρχουν δομές πρωτοβάθμιας υγείας. Και όχι μόνο για τα εμβόλια, δεν υπάρχουν δομές πρωτοβάθμιας υγείας για να αποσυμφορηθούν και τα νοσοκομεία που είναι μόνο για τα βαριά και λίγο τα περιστατικά. Δηλαδή, αν εγώ έχω μία ίωση, για ποιο λόγο να πάω στο νοσοκομείο και να μην έχω ένα κέντρο υγείας, να πάω στο κέντρο υγείας να με εξετάσει. Έρχονται στο νοσοκομείο τακτικά περιστατικά που έχουν δύο μέρες πυρετό και έρχονται. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πάει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να μην επιβαρύνεται το νοσοκομείο. Όμως όλα τα έχουν καταλήξει. Κάποτε υπήρχαν. Όταν δημιουργήθηκε το ΕΣΥ, υπήρχαν. Όχι στην τέλεια μορφή, αλλά αντί να τα βελτιώσουμε, τα πάσαμε μια πρώτη. Ποιοι ευθύνονται γι' αυτά? Ευθύνονται δεν γι' αυτά. Δεν πρέπει να ψηφίσουμε. Εντάξει. Αυτό που λέει ότι ο λαός είναι σοφός και ψηφίζει σοφά δεν ισχύει. Τουλάχιστον εγώ αυτό. Εντάξει, δεν ισχύει, γιατί έλεγε και ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Να που ξέχασε τώρα και την τρώει τώρα. Ο λαός ξεχνά τα πάντα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εντάξει. Γιατί λοιπόν υποβάθμισαν? Πώς θα είχε το ιδιωτικό ιατρείο? Είναι η στροφή. Μάλλον η επιβεβαίωση ότι πρέπει να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία. Όλο το σύστημα είναι φτιαγμένο λειτουργικά έτσι. Πρέπει να λειτουργεί, να μην υπάρχει, να παρεμβαίνει το κράτος. Να λειτουργεί ελεύθερη οικονομία. Έχει ανάγκη, είναι προϊόν η υγεία. Αυτό λένε στην ουσία. Ότι η υγεία είναι προϊόν. Ενώ η υγεία είναι αγαθό. Πρέπει να το διεκδικείς, να το κερδίζεις. Είναι αγαθό η υγεία. Δεν είναι προϊόν προς πώληση. Το έχουν κάνει προϊόν. Το έχουν κάνει προϊόν. Ελεύθερη οικονομία μεν, αλλά δεν είναι όλα προϊόντα. Η υγεία και η παιδεία των ανθρώπων δεν είναι προϊόντα. Μπράβο. Δηλαδή, δεν θα τρελαθούμε. Είναι τα πιο βασικά αυτά. Είναι. Σε μια χώρα πιστεύω ότι είναι το μπαμ και ο στρατός. Και ο στρατός και τα σώματα ασφαλείας. Όλα. Οκ, εντάξει, επιτεράσεις. Αλλά το βασικό είναι η παιδεία και η υγεία. Ναι. Δηλαδή, αν αρρωστήσεις, θα πρέπει να βρεις μια θεραπεία. Δεν μπορεί να μην πάρεις τη βασική μόρφωση. Να ωφελήσεις την κοινωνία και μετά τον εαυτό σου. Είναι βασικά πράγματα αυτά. Γιατί να σου ανοίξω το μυαλό, πώς θα σε κάνω, πώς θα είσαι ευκολόπιστος, πώς θα σε καθοδηγήσω. Έχουν άλλους τρόπους. Γι' αυτό τώρα, να σας πω και κάτι τώρα, αυτή είναι η μάθη μας. Η μάθη, η αμορφωσιά. Είναι οι λάθος πηγές πληροφορίας. Θα έπρεπε να μπαίνεις με ένα ιστότοπους, site, επιστήμονες κλπ. Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Βγαίνει ο κάθε ένας, λέει, φτιάχνει ένα βιντεάκι και λέει, εγώ κόλλησα το κουτάλι, εγώ... Ναι. Τα έχω δει, τα έχω ακούσει, εντάξει. Ένας γέροντας, μα ποιος γέροντας είναι αυτός ένας γέροντας, πού είναι αυτός ο γέροντας, σε ποιο κελί, σε ποιο μοναστήρι, σε ποιο... Είπε και προφήτεψε και σε τρομοκρατώ εσένα. Και μετά σου πουλάω και ματζούνια για καλή τύχη. Και γιατί να μπω στη διαδικασία να πιστέψω ότι κάποιος θέλει να ελέγχει τον πληθυσμό αφού τον με τις οικονομικές συναλλαγές, με τα πάντα. Δηλαδή είναι τόσο. Όχι, μα όχι, λέει θα σου βάλουμε τσιπάκι. Μα δεν έχω τσιπάκι τώρα, δεν έχω τσιπάκια. Έχω το κινητό που ανά πάσα στιγμή δείχνει τη θέση μου. Έχω άνθρωποι που έχουν πρόσβαση. Πάνω τότε θα κάνω τη δεύτερη δόση, θα κοκκινήσω το γύρω-γύρω από το μάτι μου. Μεταμορφώνομαι, κοιταζόμουν και εγώ, κοιταζόμουν. Για ουρά δεν είπαν. Μπορείς την πλήση. Σε λίγο θα το πάρουμε. Όλα αυτά δεν βγήκαν τυχαία. Εντάξει, υπάρχουν... Και εγώ ξέρεις τι έκανα. Έβγαινα και έλεγα στα κορίτσια εκεί, ειδικά στην εκκλησία, στις αντιβολίστρες. Λέγα, α, εμένα ναι, είχα ορμές. Δύο μέρες ορμές, τίποτα άλλο. Αυτό ήταν.
Όλες λέω ακούστε. Τι να τους πεις. Όλα αυτά όμως ξαναλέω είναι από την κοινωνία. Σαφώς και υπήρχαν άνθρωποι συνωμοσιολόγοι και υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Πάντα υπήρχαν. Ωραία. Αν όμως δεν κάνεις και μια σωστή επικοινωνία, να προβάλλεις αυτό που θέλεις να κάνει ο κόσμος, εσύ κάνεις το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή τώρα εκφοβίζεις, του βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό, θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και πραγματικά λέω, έχουν τόσους επικοινωνιολόγους. Δίπλα τους, παραδίπλα τους, τους πληρώνουν, δεν τους πληρώνουν, εθελοντές. Δεν τα ξέρουν αυτά. Δηλαδή, ναι, απλή λογική. Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας, ας πούμε, για να πεις ότι... Εγώ δεν νομίζω ότι έχουν επικοινωνία. Νομίζω ότι κάνουν ο καθένας ό,τι θέλει. Γιατί το βλέπουμε από αυτό που βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που άλλα λέει ο ένας και βγαίνει μετά όλο την επόμενη ώρα και τον εκδηλώνει τον προηγούμενο. Εντάξει, αυτό... Άρα δεν έχουν κοινή γραμμή. Και γι' αυτό έγινε και ο μετασχηματισμός. Τι έγινε και... Η Νέα Δημοκρατία πάντα ήταν. Δεν έχει κοινή γραμμή. Πάντα 500. Γι' αυτό δεν έχουμε κοινή γραμμή. Εντάξει, δεν θέλει κοινή κομματική. Αυτό θέλει. Τι λένε οι επιστήμονες αυτό, παιδιά, αυτό μας είπαν οι επιστήμονες. Κοίταξε να δεις, μπορεί και εγώ να τρώω την καρέκλα του αυτού, γιατί θέλω να βγω εγώ, πώς να σου το πω. Δηλαδή από μέσα. Ναι, συμβαίνουν. Οι ίδιοι τον εκθέτουν. Υπάρχουν συμφέροντα για να. Ναι. Αλλά εντάξει. Αυτό που καταλαβαίνουμε εγώ και εσύ, ας πούμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι πολύ απλό, δεν ξέρω. Ή προκειμένου. Δεν ξέρω, αυτοί νομίζω είναι μέσα στο χαβιάρι και κοιτάνε απλά ποιο κομμάτι να πάρουμε. Δεν κοιτάνε απ' έξω. Ότι δεν έχουν οπτική της κοινωνίας και την αίσθηση του τι γίνεται στον κόσμο είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί δεν δουλέψανε ποτέ στη ζωή τους, είναι ξεκάθαρο. Τα βρήκαν όλα έτοιμα, ξεκινήσαν οι άνθρωποι με μία βάση, γιατί ο φιλελευθερισμός αυτό που πρεσβεύει στην ουσία είναι ελευθερία και ισότητα. Υπάρχει ισότητα. Αν ξεκινάμε από διαφορετική βάση, αν εγώ ξεκινάω από το υπόγειο και εσύ το τέταρτο όροφο για να φτάσουμε ας πούμε, στον 8ο, δεν είναι ισότητα. Δηλαδή, αυτά είναι πολιτική ανάλυση. Η ουσία είναι ότι τα νοσοκομεία υποβαθμίζονται και εάν δεν ξεκινήσουμε θα συνεχίσουμε να υποβαθμίζονται. Δεν φτάνουν οι λίγες. Δεν φτάνει να βγω εγώ. Νομίζω όλοι μαζί να γίνει ένα μπράβο στην Ελλάδα. Πράγματι, να κρύωσουν όλα. Αυτό το λέω πολύ καιρό, αλλά... Εγώ θα ήθελα να ξέρω, ας πούμε, ο κόσμος που δεν έχει πάει ποτέ στο νοσοκομείο. Τι εντύπωση έχει για τα νοσοκομεία. Δηλαδή, πιστεύουν ότι είναι εξοπλισμένα. Δηλαδή, θα σου πω εγώ τη δική μου... Άκουσα με το, θα σου πω εγώ τη δική μου εμπειρία. Εγώ, μέχρι και πριν 10 χρόνια, δεν εμπιστεύω να τα δημόσια. Είναι μόνο σε ιδιωτικά. Το δημόσιο νοσοκομείο, θα πάω και θα κολλήσω άλλες 10 λοιμώξεις. Είχε πάει και ο μπαμπάς μου, θυμάμαι, το 12 στον Ευαγγελισμό και είχε πάει κεφαλικό τότε. Και μία μέρα μπήκε, την επόμενη έβγαινε και μου λέει: με φέρεις ποτέ εδώ, δεν θα πεθάνω. Λοιπόν, με ξαναφέρετε ποτέ. Ήταν τάχα δηλαδή τα νοσοκομεία, πώς να σου το πω. Η γιαγιά μου όταν αρρώστησε, επειδή ήταν του δημοσίου, είχε πάει απέναντι από τον Ευαγγελισμό, πώς λέγεται και το. Ήταν πιο. Ωραίο, ναι, έτσι πιο αυτό. Γιατί μιλάμε τώρα όμως, μιλάμε για. Για του δημοσίου τότε που πληρωνόταν καλά τα ταμεία τότε. Μιλάμε για υποδομές. Ναι. Μιλάμε για ξενοδοχειακό εξοπλισμό των νοσοκομείων. Ναι. Μιλάμε για το ότι αν πας στην Νίκαια στον πρώτο όροφο, ας πούμε, δεν ξέρεις από πού να φύγεις, γιατί είναι ερείπιο. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν έχουν ανακαινιστεί ποτέ. Εγκρίθηκαν 500 φορές χρήματα για να. Μετά πήγε ένα φίλο μου να χάσει, πήγε σε ιδιωτικό ένα φίλο μου να βγάλει μια ελιά εδώ. Και κάνανε λάθος το λεφτό του και ο άνθρωπος απέθανε, του πήγαν όλο το αίμα στο κοιλιά, ήταν έτοιμος να πεθάνει. Και τον τρέξανε μπαμ μπαμ στο δημόσιο νοσοκομείο, ένα αγκυροχειρούργο το έσωσε. Από τότε έρχεσαι να καταλαβαίνω ότι οι καλοί επιστήμονες βρίσκονται εκεί. Αυτό δηλαδή έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά σαν υποδομές, σαν δωμάτια, σαν αυτά συχαίνεσαι. Δεν πας. Γιατί στερούνται όμως υποδομών, γιατί δεν έχουν υποδομή. Ένα νοσοκομείο που μου αρέσει είναι η Βούλα. Ωραίο. Γιατί είναι ωραίο. Γιατί έχει κάνει δωρεές, πολλές έχουν γίνει, έχουν κάνει ωραία καινούργια κτίρια. Γι' αυτό μιλάμε για τα καινούργια του κτίρια εδώ τώρα, δεν σου λέω για τα πιο παλιά. Έχει την κίνηση που έχει το νοσοκομείο της Νίκαιας. Όχι, έχει πιο λιγότερη. Όσο λοιπόν πιο πολύ χρησιμοποιείται ένα νοσοκομείο.
τόσο μεγαλύτερη φορά έχει. Από τουλάχιστον από υποδομές. Ναι, ναι. Την εμπειρία όμως που έχει το προσωπικό της νίκαιας, δεν το έχει η Βούλα. Δεν υποβαθμίζω τους συναδέλφους. Λέω ότι αυτός... Αλλά επειδή στην ερώτηση που μου έκανες, που μου λες, κάποιος που δεν ξέρει. Ναι, αυτό. Τι αυτό. Θα προτιμήσει, θα φοβηθεί να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο γιατί το φοβάται από τις υποδομές. Όχι, όχι. Η ερώτηση μου ήταν κάποιος που δεν έχει μπει στο νοσοκομείο. Που, ναι, ή που πήγε κάποια στιγμή, ας πούμε. Πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία είναι εξοπλισμένα με προσωπικό. Γιατί πραγματικά θέλω να το μάθω πολύ αυτό. Δηλαδή, αν πιστεύει έτσι, αυτό τι κυβερνητικέ εξαγγελίε, ότι έχουν γίνει προσλήψεις. Είναι έτσι ότι... νομίζουν, έτσι. Γι' αυτό οι άνθρωποι έτσι νομίζουν. Ωραία, εγώ του καλώ λοιπόν όλου να έρθουν με μια βόλτα ποινή και να του κάνω μια ξενάγηση να δουν να δουν ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Να δουν ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Να δουν ότι αυτά που διαφημίζονται δεν έχουν γίνει. Έτσι, έτσι, και όταν είπαν για πρόσληψη είναι τετράμινα, άντε και χρόνο. Έτσι. Αυτό δεν είναι πρόσληψη. Αυτό είναι μερική απασχόληση. Δεν είναι αυτή θα ήταν καλή. Μερικού χρόνου απασχόληση. Θα ήταν καλή και υποβοηθητική για το νοσοκομείο. Εάν είχαν καλυφθεί οι οργανικές θέσεις και ήταν σαν πρόσθετο προσωπικό, σαφώς και θα βοηθούσε. Και εμπειρία θα αποκτούσαν οι συνάδελφοι και θα βοηθούσε και τους συνάδελφους που δουλεύουν χρόνια. Mm-hmm. Να τους υπολογίζεις όμως, σαν προσλήψεις, δεν είναι καλά. Δεν είναι προσλήψεις. Άρα, παιδιά, πάλι μας παραμυθιάζουν. Κάθαρα. Και κάθαρα. Τι είπαν. Είπανε λοιπόν, είπανε ότι το Σεπτέμβριο ο Υπουργός Υγείας, ο Κικίλια. Νομίζω και ένα επίδομα θα σας βάζανε, το βάλανε. Είχαν πει. Το του ξεχειροκροτάγανε, σε τάξανε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Α, το πέρσι το Πάσχα του 20. Μας βάλανε. Α, τι, 200-300 ευρώ. Το μισό. Μισό δώρο. Βάλανε. Πολλοί κόσμοι μπορεί να νομίζει επειδή ανακοινώσανε ότι θα και μπορεί να ξαναπήραμε. Όχι, δεν ξαναπήραμε. Εγώ πάντως δεν πήρα δυο. Το ξέρω κι άλλοι δεν πήραν. Δεν πήρε κανένα. Δηλαδή φανταστείτε ότι το επίδομα ήταν πόσο είναι ο μισθό, ο μισός μισθός, 4-5 εκατοστάρικα. Αυτό ήταν η επιβράβευση. Εγώ όσα είχα δώσει η πιο παλιά κυβέρνηση στους χαμηλοσυνταξιούχους σαν επίδομα ενίσχυσης το 18. Σωστά. Εγώ λοιπόν αυτή λέω. Δεν θέλω να μου δώσουν επίδομα. Θέλω να με βάλουν στα βαρέακια. Κυρίως θέλω να φέρουν προσωπικό. Δηλαδή, να με ξεκουράσουν. Να φέρουν προσωπικό, όχι μόνο να με ξεκουράσουν, να λειτουργήσει καλύτερα το νοσοκομείο με καλύτερες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς και να μπορώ και εγώ να είμαι εργαζόμενος και να μην τραβάω κουπί. Εγώ, όλοι οι συνάδελφοι εννοείται. Να σου πάνε ένα ψυχρός επαγγελματίας και έλεγες εγώ παιδιά, 8 ώρα τέλος, γεια σας. Δεν μπορείς να είσαι ψυχρός επαγγελματίας όταν έχεις να κάνεις με τον ανθρώπινο κόσμο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, πας κάνεις κάτι άλλο. Έχω την τεχνική υπηρεσία, η οποία έχει έλλειψη προσωπικού και τρέχει από βλάβη σε βλάβη και από επισκευή σε επισκευή. Έχουν γίνει 500 πράγματα στο νοσοκομείο από δωρεές, αλλά αυτές τις δωρεές κάποιος πρέπει να τις φέρει σε πέρα. Δεν έχουν κόσμο, δεν έχουν ηλεκτρολόγο. Ο συντηρητής τηλεφώνου βγαίνει στη σύνταξη. Βγήκε στη σύνταξη. Δεν υπάρχει κάποιος να συνδέεται. Όλοι έχουν βγει στη σύνταξη από εκεί που ξέρω. Όλοι είναι πόσοι ήταν 4-5 υδραυλικοί και δεν έχει κανένα τώρα. Έτσι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, τελείωσε μόνιμος υδραυλικός, δεν υπάρχει. Και για να γίνει μόνιμη προκήρυξη να έρθει στο νοσοκομείο. Έστω 2 χρόνια. Το λιγότερο. Συγγνώμη, τώρα δεν μπορεί να βγάλει προκήρυξη. Να πει ότι μόνιμο. Ωραία, μπορεί να βγάλει. Πότε θα έρθει ο μισθό. Γραφειοκρατική διαδικασία μια προκήρυξη για να φτάσει μέχρι το τέλος και να πάει ο εργαζόμενος στο νοσοκομείο. Αυτό έπρεπε άρα χρόνια. Από το 19 να έχουν μπει. Αυτό λοιπόν που λέω, που είπα πιο πριν, ο προγραμματισμός, όσος κόσμος θα φύγει, τουλάχιστον να μην προσθέσεις, αλλά τουλάχιστον να προσθέσεις αυτούς που θα. Να αντικαταστήσεις αυτούς που θα φύγουν. Είναι το πιο απλό, το πιο λογικό. Δεν λέω βελτίωσε τις συνθήκες, λέω κράτησε τις ίδιες. Κράτησε τις ίδιες όμως καλύπτονται σε οργανικές θέσεις. Δηλαδή, παίρνοντας προσωπικό έτσι ώστε να έχει 5-10 κοινές οργανικές θέσεις. Άλλο 5-10, άλλο 500. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ο Κικίλιας τι είπε. Είπε την πρεφύγια από Υπουργός Υγείας. Το Σεπτέμβριο λέει θα πάρουμε 4.000 νοσηλευτικό προσωπικό και 910. Ναι. Έφυγε λοιπόν, τις πήρε μαζί του προφανώς.
Αυτό κατάλαβα για εγώ. Αυτό έφυγε. Για αυτό κατάλαβα που είναι στο τουρισμό τώρα. Τώρα θα τα ρίξει άλλη φορά. Ναι. Ποιο είναι ο καινούριο να σα πάρει. Ο Κλέβης. Ο οποίο ναι, είπε και αυτό ότι. Θα. Ούτε καμιβάρι ελαφραίνει. Να έρθει ένα από του υπουργού υγεία να κάνει μία νύχτα στο νοσοκομείο. Όχι να δουλέψει, να κάνει ένα 8ωρο και να βλέπει. Το μόνο. Να δει πώς είναι οι νύχτες που κακοπληρώνονται, γιατί οι πρόσθετες αμοιβές, τα νυχτερινά και οι αργίες που τις δουλεύουμε έχουν μειωθεί. Μειώθηκε και το κονδύλι. Έχω ένα έγγραφο από την Οικονομική Υπηρεσία που λέει λοιπόν, το 2019 ήταν 1041 άτομα που κάνανε κυκλικό ωράριο και παίρνανε πρόσθετες αμοιβές και υπερορίες κτλ. Και το 2021 1138. Τι έκανε το κονδύλι, νιώθει. Παραπάνω άτομα, μειωμένο κονδύλι. Μειωμένο κονδύλι. Δηλαδή τι λέμε, λέμε ότι θα δώσουμε πιο λίγα σε αυτούς που δουλεύουν. Θα τους περικόψω τα δεδουλευμένα. Μία περίοδο, την οποία το COVID είναι σε έξαρση, ζητάς από τον άλλον να δουλέψει παραπάνω, να βάλει πλάτη, και σε αυτή την πλάτη, αντί να του δώσεις ένα τέτοιο στην πλάτη, θα και μια μαχαιριά. Τι γίνεται έτσι. Τι γίνεται έτσι. Έκανα. Έτσι ακριβώς κάναν. Έτσι ακριβώς κάναν. Τα μπαλκόνια μας χειροκροτήσαμε. Ωραία, και τι. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν ήμασταν ούτε στα μπαλκόνια ούτε περνούσαμε από κάτω. Στα νοσοκομεία ήμασταν. Και όταν μας χειροκροτήσανε και πιο πριν και μετά στα νοσοκομεία θα είμαστε. Όμως για να είμαστε στα νοσοκομεία και εμείς και άλλοι συνάδελφοι θα πρέπει να δώσουν λεφτά για την υγεία του κόσμου. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν κάνεις οικονομία από τα νοσοκομεία. Οικονομία κάνεις από τον εξοπλισμό. Τους εξοπλισμούς. Από τις φρεγάτες και τα αεροπλάνα. Δεν έγινε ο κόσμος, δεν παιδί μου, και Έχει παραιτηθεί ο κόσμος. Υπάρχει μία παραίτηση, τη βλέπω. Είναι κουραστή. Ύστερα, φταίνε λίγο και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες. Αν δούμε, θα το δούμε και λίγο σε βάθος χρόνου, ας πούμε, πόσοι πρόεδροι ηγεσία, δηλαδή, γίναν υπουργοί, βουλευτές, γίνανε μισθωτοί. Και άλλος λέει, κάτσε ρε φίλε, θα βλέπω εγώ και μετά θα γίνεις βουλευτής και με ξεχάσεις. Έτσι ακριβώς, δηλαδή το ότι εκπροσωπώ τον εργαζόμενο ήταν ένα σκαλοπάτι για να ανέβει κάποιος και να πάει κάπου αλλού. Ναι. Εντάξει, αυτό φταίνε και οι συνδικαλιστικές εταιρείες και δεν ήταν και τυχαίο. Ένας πιο εύκολος τρόπος, ας πούμε, να απαξιώσεις κινητοποίηση του συνδικαλιστικού κίνημα είναι να πάρει τις ηγεσίες, να τους δώσει μια θέση. Πάντα γινόταν αυτό. Πάντα αυτός που αυτοσεβασμό σου, πώς μπορείς να κοιμάσαι το βράδυ, ας πούμε. Εντάξει, τέτοιος έχουμε δει πολλούς κολοτουμπές, έχουμε δει δυστυχώς, γι' αυτό. Και όταν επίσης όταν οι θέσεις κάποιων αλλάζουν ανάλογα με το τι τους υποδείχνουν και το τι παίρνουν και τα λοιπά. Τα έχουμε δει μόνο και αυτά. Και εκεί απάνω ο κόσμος έχει λίγο. Δεν μπορεί να παίρνεις, ας πούμε, μία θέση. Για μένα είναι, δεν μπορεί να είσαι, ας πούμε, διευθυντής κάπου και να είσαι και εκπρόσωπος. Ναι. Γιατί ο εργαζόμενος από πού θα έρθει να ζητήσει το δίκιο του όταν εσύ σαν διευθυντής θα τον αδικήσει. Λίγο οξύμορα αυτά. Θα υπάρχουν, δεν υπάρχει απογορεύση. Δεν θέλω να πω. Εντάξει, ο νόμος δεν το απαγορεύει, οπότε είναι και λίγο ευθύνη, λέγαμε. Γιατί το ψηφίζεις. Αν το ψηφίζεις γιατί θέλεις να βολευτείς, να μην σου κακοφανεί αν ο άλλος όταν θα βγει θα κοιτάξει να βολευτεί. Είναι απλό, είναι λογική. Δεν έχουμε ερωτήσει. Εντάξει. Ή τους καλύψαμε ή δεν ενδιαφέρει. Όχι. Απλά είχε χαθεί λίγο η εικόνα με το ίντερνετ. Αλλά μετά ξανάρθηκε με το ίντερνετ. Νομίζω ότι
Είπαμε αρκετά πράγματα, δηλαδή. Άρα εμείς ξεσηκώνουμε λοιπόν όσο μπορεί να αύριο να είναι μαζί σας. Αύριο στην πλατεία Μαβίλη δεν θέλουμε μόνο υγειονομικούς, θέλουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι χρήστες υπηρεσιών υγείας και πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα και οι υπηρεσίες που τους παρέχουν. Δηλαδή, αν δεν μας στηρίξουν αυτοί οι οποίοι ερχόμαστε σε άμεση επαφή στα νοσοκομεία, δεν θα μας στηρίξουν. Γιατί, ξαναλέω, εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι. Η υγεία, ρε παιδί μου, δεν έχει χρώμα. Η υγεία είναι για όλους. Ξεκάθαρα. Αυτό πρέπει όλοι να τρέξουμε. Δηλαδή, δεν πάνε με μια δημοκρατία, εγώ και εσύ να είσαι Πασόκ, να είσαι, δεν ξέρω εγώ τι, κίτρινος, μπλε, κόκκινος. Πρέπει να είμαστε μαζί όμως γι' αυτό, γιατί η υγεία και η παιδεία και γενικά αυτά δεν έχουν χρώμα. Πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε. Ισχύει αυτό, εντάξει, εγώ. Αλλά δεν βλέπω και αυτό το πράγμα. Αν και τώρα, νομίζω, τα τελευταία χρόνια και μετά το ναι και όχι, δηλαδή από το 2015 και μετά, νομίζω ότι ο κόσμος λίγο αυτό με το χρώμα το έχει. Έχει πάρει, δηλαδή κάποιοι λιγάκι το έχουν αφήσει και το έχουν. Συμφωνώ. Και τι κάνει, γιατί το ερώτημα είναι. Ναι, απλά δεν βγαίνει και έξω τώρα. Όχι, δηλαδή λέω εγώ, ας πούμε, αυτός που λέει ότι ξέρεις, να μην είμαι με κάποιο κόμμα και τα λοιπά, όλοι δεν θα πρέπει να πάει να ψηφίσει. Ναι. Γιατί. Θα ψηφίσω τους στρατιωτικούς, θα ψηφίσω ένα κόμμα. Ας ψηφίσει ό,τι θέλει. Ας ψηφίσει ό,τι θέλει. Δεν θα ψηφίσω αυτούς που λένε. Ωραία, ας ψηφίσει ό,τι θέλει, αλλά. Το 50% του εκλογικού σώματος βγάζει κυβέρνηση. Βγάζει τα αποτελέσματα. Δηλαδή η εποχή είναι τεράστια. Και οι εκλογές είναι το μόνο δικαίωμα που σου δίνεται να συμμετέχεις στα κοινά. Από ό,τι φαίνεται και στην πράξη. Ναι. Οπότε πάει ο κόσμος να ψηφίζει. Να ψηφίσει αυτό που πιστεύει. Εγώ λέω να ψηφίσει. Ναι, δεν είπα να μην ψηφίσει. Απλά δεν έχουμε πια αυτό το φανατισμό, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ σαν. Φανατική, στο έτσι. Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, σαν παράταξη ανεξάρτητος κατέβηκα. Δεν. Έτσι, ναι. Δηλαδή είναι πολύ αυτό. Ούτως ή άλλως είναι άποψή μου ότι στο συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρέπει να υπάρχουν χρώματα. Γιατί το βασικό είναι ο εργαζόμενος και ο κοινός στόχος. Διεκδικείς, ας πούμε, τα ίδια πράγματα, ή μάλλον πρέπει να διεκδικείς τα ίδια πράγματα με αυτόν που είναι κόκκινος, μπλε, πράσινος κτλ. Γιατί υπάρχουν και πολιτικές συνήθειες. Δεν διαφωνώ. Υπάρχουν δεν διαφωνώ. Άνθρωποι που τους βλέπεις ότι και από όλες τις παρατάξεις. Ναι, δεν διαφωνώ. Έτσι. Ναι, απλά αυτούς τους τρώει μαρμάδα. Δηλαδή, άμα είναι υπάρχει. Είναι υποβαθμισμένοι στο κόμμα τους. Δηλαδή, ναι, γιατί όλα είναι θέμα επικοινωνιακής πολιτικής. Δηλαδή, ποιο κανάλι θα σε προβάλλει για να τραβήξεις κόσμο. Αν δεν πας με τα νερά τους, δεν θα σε προβάλλει κανένα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εντάξει, όμως πρέπει λίγο να αντισταθούμε και σε αυτό, να μην τα αφήσουμε δηλαδή έτσι ερμαίο. Δηλαδή, κάποιος που πιστεύει σε 5 πράγματα, σε κάποιες ηθικές αξίες. Και συνταξιούχοι μπορείτε να πάτε στην πλατεία Μαβίλη να σταθείτε δίπλα και έτσι δεν είναι. Αντί να πάτε στο καφέ, ναι, να πείτε τον καφέ. Εγώ. Γιατί να μην πάτε εκεί στην πλατεία να στηρίξετε και τους νοσηλευτές και γενικά όλα τα. Όλο το υγειονομικό κίνημα. Όχι, εγώ καλώ όλο τον κόσμο να έρθει. Και δεν τον καλώ τώρα στην πλατεία Μαβίλη. Ξέρεις τι σου λέω, ότι θα σου πει κάποιος, εγώ δουλεύω, τώρα δεν μπορώ να έρθω. Ο συνταξιούχος όμως μπορεί να έρθει, γι' αυτό το λέω και τονίζω για τους συνταξιούχους. Όσους συναδέλφους λοιπόν που λένε ότι δουλεύουν και δουλεύουν και δεν είναι περισσότεροι. Λέω όμως αυτός που είναι, έχει ρεπό. Έλα. Αυτός που είναι απόγευμα. Αυτός που είναι να βρει στη σύνταξη, αυτός που είναι ήδη στη σύνταξη. Έτσι. Αυτός που έχει άδεια. Μπράβο, αυτός που έχει άδεια. Δηλαδή, απλώς είμαστε, δεν το έχουμε κάνει συνείδηση και δεν το έχουμε κάνει συνείδηση το, και τη λογική, έλα μωρέ, τι θα βγει και άμα θα διαμαρτυρηθεί. Αν δεν διαμαρτυρηθείς πάντως σίγουρα δεν θα βγει τίποτα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οπότε το να διαμαρτυρηθείς, να διαμαρτυρηθείς είναι ο μόνος δρόμος. Αν υπάρχει άλλος, να το κάτσουμε να το συζητήσουμε. Αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε ότι θα ανοιχτούμε, ας πούμε, το βασικό αγαθό που είναι η υγεία να είναι υποβαθμισμένη και ότι αυτός που δουλεύει και δουλεύει κυκλικό ωράριο ή και μη κυκλικό ωράριο και τα πρωινά στα νοσοκομεία δεν είναι τόσο ελαφριά, έχουν αρκετή κούραση. Έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι θα τον αφήσουμε να πέσει κάτω. Υπάρχει μεγάλη νοσηρότητα στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Δεν είναι τυχαίο γεγονός αυτό. Καρκίνη, αυτοάνοσα, δεν είναι τυχαίο αυτό. Α, ναι, οι άνθρωποι. Ναι, έχουν αυτό το προσωπικό. Πολύ μεγάλο. Επίσης,
Ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι ότι στο νοσοκομείο δεν υπάρχει γιατρός εργασίας ως όφυλη. Ο νόμος το προβλέπει και αυτό. Το προβλέπει και αυτό, να υπάρχει γιατρός εργασίας, να ελέγχει την υγεία του προσωπικού. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει γιατρός εργασίας? Δεν είναι νόμος αυτός, δεν πρέπει να τον εφαρμόσουμε? Εννοείται ότι θα πρέπει. Ο νόμος προβλέπει ότι θα πρέπει. Λέει και πώς γιατρούς εργασίας σαν αριθμό εργαζομένων κτλ. Νόμοι υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν εφαρμόζονται και δεν εφαρμόζονται επιλεκτικά. Με ξεσήκωσε τώρα. Θέλω να πω να επαναστατήσω. Ναι. Θέλω να ξεσηκωθούμε όλοι και να πηγήσουμε για την υγεία μας. Και για την παιδεία, γιατί βλέπω χιλιάδια που και λοιπά. Και βλέπεις, δηλαδή τον άλλον και τρώει τα χρόνια του και σπουδάζει και φτάνει 25-30 χρόνια και δεν είναι διορισμένο. Ποιος είναι το καθηγητή που είναι στα παιδιά, 48-50 χρόνια και είναι ακόμα στον αέρα και δεν έχουν διοριστεί. Ναι. Και πάνε 2 ώρες εδώ, 2 ώρες εκεί. Και αν θα πάνε, και τα σχολεία με δίμηνες συμβάσεις. Αυτή η δασκάλα που σου έλεγα πέρυσι, 2 παιδάκια έχει γίνει. 40 χρόνια και ακόμα περιμένει να διοριστεί και είναι 2 ώρες εδώ, 2 ώρες εκεί, 2 ώρες πάνω. Κάτσε, φίλε. Καταστρέφουν τις ζωές των παιδιών, καταστρέφουν και των καθηγητών. Γιατί αυτό ισχύει. Έτσι είναι. Γιατί δεν δένεται έτσι ο καθηγητής με το παιδί. Δεν μπορεί να του δώσει και το παιδί δεν εμπιστεύεται. Δεν υπάρχει. Γενικά υπάρχει απαξίωση της παιδείας. Δηλαδή, να μπούμε και στην παιδεία. Αφού... Θα σου πω ένα μικρό τώρα για την παιδεία. Υποτίθεται ότι τώρα με τον COVID έπρεπε στα τμήματα να είναι πιο αραιά. Να είμαστε πιο αραιά. Μα για να γίνουν πιο αραιά τα τμήματα έπρεπε να υπάρχουν δασκάλοι. Αυτή τη στιγμή, εγώ στην τάξη που είμαι, είμαστε και 5 παιδιά παραπάνω από ό,τι πρέπει. Γιατί το τμήμα αυτό πέρυσι ήταν 2 τμήματα. Φέτος είναι 1. Γιατί με έναν καθηγητή κανένα. Καλά ήταν να κάνουν διαγραφές. Εμένα με πήρανε, αν δεν μου ήταν πολύ απαραίτητο, διαγραφώ γιατί είμαστε παραπάνω στην τάξη. Του είπα, όχι, δεν θέλω να διαγραφώ. Να πάρει και ραμαίους καθηγητές, δεν με ενδιαφέρει. Θα διαγραφώ εγώ γιατί οι άλλοι είναι άχρηστοι. Πάμε τη δω μπροστά μου, πραγματικά θα τη ταχώσω. Δηλαδή είναι. Καλά θα τη πω. Πες, θα μου πει εντολές από του άλλου. Κανένα δεν είναι. Αν διαφωνείς με αυτό που σου λένε να κάνεις, φεύγεις από τη θέση σου και δεν το κάνεις. Όπως το έχουν κάνει. Ναι, όπως κάποιοι τα έχουν κάνει. Ή ας πούμε, δεν μπορεί να μου πει ας πούμε, ο διοικητής της Νίκαιας ότι εκτελώ κυβερνητική πολιτική. Μπορεί να εκτελείς κυβερνητική πολιτική. Ναι, ναι. Οκ, ναι, γιατί είναι νόμοι, λέει του κράτους. Αν όμως διαφωνείς, σημαίνει ότι έχεις συνειδησιακό πρόβλημα και πρέπει να φύγεις από εκεί που είσαι. Αν τα κάνεις, σημαίνει ότι συμφωνείς. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, από τη θέση του δεν είναι κανένας άνδρας των ευθύνων. Αν είσαι σε μια θέση ή κάνεις αυτό που πιστεύεις, το σωστό, ή αν διαφωνείς με αυτό που σου επιβάλλουν, φεύγεις. Έτσι ξέρω. Τώρα, αν υπάρχει... Μπορεί να την τρώει καρέκλα. Ξέρω εγώ τι να πω. Να κοιμάται πάνω στην καρέκλα και να ξυπνήσει τα γεράματα. Υπάρχουν τα διάφορα μαξιλαράκια συνείδηση. Εκεί που δεν καλύπτει η συνείδηση αυτό που κάνεις, πάει σε ένα μαξιλαράκι με μια υπόσχεση. Παίρνεις, είναι μια θέση που παίρνεις και μια χαρά κοιμάται η συνείδησή σου. Αυτό συμβαίνει στην κοινωνία. Αλλά ξαναλέω, δεν είμαστε εκεί. Πάνω από να ανέβουμε. Είσαι για να προσφέρεις έναν κρίσιμο παράδειγμα. Ένα κρίσιμο. Να ρωτήσω κάτι, ο διοικητής είναι και γιατρός ή είναι σκετοδιοικητής? Είναι γιατρός που έγινε διοικητής? Όχι, όχι. Όσο ξέρω, φυσιοθεραπευτής είναι. Εντάξει. Να φτιάξεις. Πιο πολύ. Εντάξει. Δεν θα μπω στην κοινωνία. Πρώτα απ' όλα, να μπούμε λοιπόν στο πώς μπαίνουν οι διοικητές στα νοσοκομεία. Για πες μου, πώς γίνεται, ναι, πες το, γιατί νομίζω αλλάζουν ανάλογα με την κυβέρνηση. Ναι, αυτό ισχύει. Πιο πριν όμως υπήρχε μία βάση δεδομένων, κατέθεται κάποιος στα χαρτιά του, με βάση τα προσώπητα του. Όπως λεγόταν, εγώ πιστεύω ότι για να είσαι σε μια τόσο μεγάλη επιχείρηση θα πρέπει. Ναι, δέχομαι. Είμαι γνώση.
έχω κάνει οικονομία, έχω κάνει οργάνωση. Δηλαδή πιστεύω ότι ο διοικητής πρέπει να μην κάνει αξιοκρατία δηλαδή. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να πω, πω τη λέξη αξιοκρατία, τουλάχιστον υπήρχαν κάποια κριτήρια. Γιατί τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά κτλ. Δεν αποτυπώνουν, τουλάχιστον με τον τρόπο που παίρνονται σήμερα, δεν αποτυπώνουν τις ικανότητες ενός ανθρώπου. Okay, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά που όντως αποτυπώνεται η ικανότητά τους, όχι όλοι. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ένα κριτήριο. Τώρα το κριτήριο ποιο είναι, καταθέτεις τα χαρτιά σου όταν θέλεις να γίνεις διοικητής, καταθέτεις τα χαρτιά σου, ο φάκελος είναι κλειστός, δεν ξέρει κανένας ούτε ποιο ήταν το κριτήριο, ούτε τι μοριοδότηση υπήρχε, το παίρνεις και το τοποθετείς. Αυτό. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ξαναλέω, εγώ δεν θα μείνω στο τι τίτλους έχει ο καθένας που είναι. Εγώ λέω το εξής απλό. Να λειτουργεί συμβούλιο διοίκηση. Είναι εγκληματικό. Να σε ελέγχω εγώ και σε εμένα, για να υπάρχει μια. Μα οι δύο αποφάσεις στην ουσία παίρνονται από το συλλογικό όργανο που ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου είναι ο διοικητής. Υπάρχει συγκεκριμένο εύρος αποφάσεων που μπορεί να πάρει ο διοικητής μόνος του χωρίς ευαισθητική. Όχι τα πάντα όπως γίνεται. Όχι τα πάντα. Γιατί τα πάντα τα παίρνει μόνος του. Τα παίρνει μόνος του. Δεν γίνεται αυτό. Το διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν. Αν πάρω τον Παπαδάκη και κάνω αυτή την. Εγώ το έχω στείλει σε βουλευτές και έχει γίνει και επερώτηση στη Βουλή για το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν συζητήθηκε ποτέ. Δεν συζητήθηκε ποτέ. Για τα ακούτε, τα ακούτε. Δηλαδή, εντάξει, να λειτουργούν οι θεσμοί στους νόμους και στα χαρτιά. Να πάω να πιάσω, να κάνω να. Δηλαδή πρέπει να βγούμε όντως στους δρόμους. Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορώ να περιγράψω κάτι που δεν ισχύει. Μακάρι να ερχόμουν και να περιέγραφα μια ιδανική κατάσταση. Εγώ θα το ήθελα πρώτος. Δεν υπάρχει όμως ιδανική κατάσταση. Όχι ιδανική. Είναι χειρότερη από ό,τι υπήρξε ποτέ. Και ξέρεις ποιο είναι το δυσάρεστο. Ότι βλέπεις παιδιά του, που πάνε στο πανεπιστήμιο τώρα να τελειώσουν ειδικότητα παθολόγου, καρδιολόγου. Και ξέρουν εξ αρχής ότι θα φύγουν έξω να κάνουν την πρακτική τους, να κάνουν τα. Εντάξει. Τόσο απογοήτευση, δηλαδή αυτό πονάει όμως. Έναν άνθρωπο που αγαπάει την πατρίδα, εμένα με πονάει αυτό. Πονάει γιατί αφήνει τις ρίζες του πίσω. Γιατί περιμένει. Εμένα με πονάει που χάνω τους επιστήμονες. Την άλλη φορά πήρα έναν άνθρωπο τηλέφωνο που κάνει για τους σεισμούς. Να πληρώσει, ήταν αστείο. Και μου λέει είμαι στο Ντουμπάι, μου λέει είμαι. Τέλος μου λέει πώς είναι ο τέλος πάντων ερευνητές, δεν ξέρω. Και του λέω, α, λέω, είστε στο Ντουμπάι και τώρα κάει και η Εύβοια και πρέπει να έρθετε να τη δείτε. Θα πέσουν τα βουνά. Δικός μας επιστήμονας, τι κάνετε εκεί και ποιος σου λέει ότι με παίρνει η Ελλάδα. Δεν με παίρνει. Εγώ θέλω να έρθω να βοηθήσω την πατρίδα μου και χωρίς να πάρω ούτε ένα ευρώ. Δεν με παίρνει. Ναι, όπως. Ο άνθρωπος 50 χρόνων, άνθρωπο λέει, δεν με παίρνει. Δεν θέλω να έρθω. Με παίρνει. Και κάποιοι γιατροί που ζητήσανε θελοντές να παραμείνουν στο σύστημα υγείας, να μην έχουν συσυνδέσεις. Δεν τους κρατήσανε. Γιατί άραγε. Εγώ το ξαναλέω λοιπόν ότι όλο το. Αν τα βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο, συμπληρώνει το puzzle που λέει υποβαθμίζω τα νοσοκομεία και δίνω αβαντάζ και μπόνους στην ιδιωτική υγεία. Είναι ξεκάθαρο για μένα. Μπορούν όλοι όμως να. Γι' αυτό πρέπει όλοι να βγούμε και όχι για αυτοί που έχουν κάπως και μπορούν να πάνε σε ένα ιδιωτικό. Να. Γιατί πάει και στο ιδιωτικό, άμα εγώ το ζήσα αυτό. Να πάνε εν τέλει να γίνει το λαθάκι και να κατευθείαν στους δημόσια νοσοκομεία. Ισχύει, εννοείται. Θα πρέπει να έχεις ένα δημόσιο σύστημα υγείας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση πλήρως λειτουργικό. Γιατί μπορεί να πάει ο κάθε άνθρωπος σε αυτούς που έχει ανάγκη. Είναι ξεκάθαρο. Είτε πλούσιος είσαι, είτε φτωχός. Δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα πάρουμε όλα, δηλαδή το συνδικάτο, το λεωφορείο, στα λεωφορεία, όλα αυτά, ξέρεις.
και να πούμε, παιδιά, κάνουμε όλοι μαζί απεργία για την υγεία, γιατί η υγεία αφορά όλους. Ναι, επειδή η πρόσκληση είναι πάντα ανοιχτή, είναι πάντα ανοιχτή. Εννοώ, κατάλαβες, να έρθετε στη συζήτηση για να το πείτε όλοι μαζί, να γίνει όλοι, δηλαδή όλες οι... Επειδή δεν θα ευλογήσω τα γένια μου. Θα κάνεις. Ναι, όχι, δεν θα το κάνω, γιατί όπως είπα και πιο πριν, δηλαδή η κινητοποίηση οργανώνεται από την δεν είναι άμυρη ευθύνη για το τι δεν διεκδίκησε και για τον τρόπο που δεν το διεκδίκησε. Δεν θα πω κάτι άλλο, αλλά επειδή έχουμε και εμείς ευθύνες για αυτό που δεν ζητάμε. Όταν είναι φιλοτυφλό και όταν δεν είναι. Δεν μπορεί να βγαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και να καταγγέλει εργαζόμενους και να λέει να γίνει τεστ αντισωμάτων σε όλους και όποιος δεν έχει αντισώματα να μπει φυλακή και να φύγει από το δημόσιο. Δεν μπορεί να το λέει αυτό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ που είναι σε εκείνη τη θέση για να υποστηρίζει τους εργαζόμενους. Αντισώματα μπορεί να μην αναπτύξει κάποιος επειδή έχει κάποιο αυτοάνωσο ή επειδή δεν αναπτύσσει αντισώματα. Τι σημαίνει ότι θα το βγάλουμε, θα το βάλουμε φυλακή, θα το βγάλουμε από τα νοσοκομεία. Ναι, κατάλαβα δηλαδή το ίδιο, αντί να υποστηρίξει το σπίτι του, το αντί να στηρίξει τους εργαζόμενους, δίνει στροφή στην κυβέρνηση για να πει. Ό,τι έκανε τώρα και ο Ιερώνυμος εν ολίγη, που είπε στους παπάδες ότι σε όποιον δεν άρε, να αποσχηματιστεί. Μα τώρα και αυτό δεν ήταν, δεν ήταν σωστό. Η Εκκλησία είναι ένα ξεχωριστό κράτος, δεν το παρακολουθώ. Θέλω να σου πω ότι το ίδιο πράγμα έγινε, ένας εκβιασμός τέτοιος. Ναι, εντάξει. Εγώ λοιπόν, το που θέλω λοιπόν είναι να κατέβουν όλοι οι εργαζόμενοι. Γενικά πρέπει όλοι να κατέβουμε, γιατί έχει πέσει εκβιασμός και να κατέβουμε όλοι, όλος ο κόσμος. Και πάνω σε αυτό, εφόσον ο COVID μας έδωσε το δικαίωμα, να διεκδικήσουμε την υγεία μας, τη δωρεά υγεία. Και με όλα τις όμως, όχι... Η πανδημία... Έβγαλε στη φανέρωση πάρα πολλά προβλήματα. Όχι, και πολλά ψυχολογικά αυτούς έλεγες. Και όχι μόνο αυτό. Η πανδημία ίσως ήταν και μία αφορμή με όλα τα κακά που είχε, να έχουμε και αισιόδοξα μηνύματα. Κάτσουμε λίγο να σκεφτούμε, ας πούμε, αυτό το αν δεν έχει κέρδος, δεν το κάνω, μήπως δεν είναι τελικά αυτό που πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, αυτή η ελεύθερη οικονομία, η προσφορά και η ζήτηση. Γιατί είδαμε ιδιωτικές εταιρείες να σταματάνε να λειτουργούν λόγω της πανδημίας. Να το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά, πόσο πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος στην οικονομία κτλ. Συγγνώμη, τις ιδιωτικές εταιρείες τις συντήρησε το κράτος. Σωστά, γιατί τη συντήρησε, αφού είναι νεοφιλελεύθερη, γιατί δεν το έκανε ξέρω, αυτό. Δεν ξέρω. Γιατί το μισό εδώ, τι δεν γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί εμένα ο δικηγόρος. Καλά έκανε. Περίμενε καλά να σου έκανε. Πω. Ο δικηγόρος που δουλεύω εμένα δεν με έχει. Εμένα λέμε τώρα. Τα 100 άτομα, τα 90, τα 10 έχει διορισμένα, ξέρω εγώ, στο όνομά του. Τα άλλα 90 είναι νοικιαζόμενες από εταιρείες συμβασιούχοι. Ναι, με, ναι. Που αυτός τώρα όμως. Σου λέει ότι δείχνει ότι καλύβει την ανεργία και έχει πρόσληψη ατόμων, ξέρω εγώ, το χρόνο φαίνεται ότι έχει ναι. 200 άτομα. Ναι. Άρα το κράτος τον επιδοτεί γι' αυτό. Ενώ στην ουσία είναι ένα κύκλο των ίδιων εργαζομένων. Ενώ στην ουσία είναι ένα κύκλο των ίδιων εργαζομένων. Αυτό είναι. Ναι. Γιατί όταν εγώ είμαι με σύμβαση και φεύγω και έρχεται ο άλλος και ο άλλος. Ας είναι. Σωστά, γίνεται σωστά. Αυτό το πράγμα. Γι' αυτό υπάρχουν πρώτα απ' όλα όλες οι ίδιοι. Εταιρείες τώρα δεν έχουν δικούς τους υπαλλήλους, έχουν νοικιαζόμενους. Ναι, με τρίμηνα, με οχτάμηνα. Η μόδα, καινούργια ναι. μόδα είναι αυτή. Ναι. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Μπορεί, δηλαδή, έχω τώρα μια κοπελά, είμαι νέγκυος. Είναι κάθε μήνα σύμβαση, είναι νοικιαζόμενη σε μια εταιρεία. Θα γεννήσει, δεν παίρνει τίποτα. Απολύεται. Απολύεται και δεν παίρνει τίποτα. Θα παίρνει το επίδομα. Ναι, ανεργία στα 3,70 μέχρι να μεγαλώσει το παιδάκι. Δηλαδή να νοικιάζουμε τους ανθρώπους. Αυτό και τους νοικιάζεις και για μια μέρα. Για πήγαινε στα ναυπηγεία που σε νοικιάζουν για μια μέρα και πας και δουλεύεις για μια μέρα και σε απολύουνε. Και δεν έχεις μηδέν δικαίωμα. Εγώ αυτό το ζήσα 8 χρόνια. Έπαθα το στομάχι μου, έπαθα βαρέθηση στο έντερο, τα νεύρα μου τσαντάλια. Γέρασα. Δηλαδή πώς να σου το πω, γιατί ξέρεις είναι κάθε μήνα. Ανεργαθώ, δεν θέλω. Ναι. Είναι φοβερό, δεν υπάρχει χειρότερο. Είναι, δεν ξέρεις πού πας. Το να έχεις εξασφαλίσει τα μέσα επιβίωσης, δεν είναι τώρα.
καθημερινά σου να μπορείς να ζήσεις, να μπορείς τα παιδιά σου. Και πρόσεξε, οι πιο νέοι, έτσι όπως τα βλέπω εγώ δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα, κάνεις τα 400 ευρώ, 8 ευρώ, αν σ' αρέσει. Αν είναι και καμιά δουλειά που έχει πραξιμότητα, δηλαδή με σπράξει, άντε να πάρει κανένα μπόνους. Αν είναι όμως καθαρά γραφειοκρατική και αυτό. Τελείωσε εκεί είναι η μισθή. Ναι, αυτό ισχύει τώρα, αλλά εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξο, πιστεύω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Είπανε, λέει ότι 22 λέει θα ανέβει ο κατώτατο. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι θα ξεσηκωθεί ο κόσμος και θα αλλάξει ριζικά αυτό. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα κάνουν ένα μπαμ, αλλά δεν το κάνανε το μπαμ. Πότε θα γίνει, δηλαδή πότε θα βγούμε έξω να κράξουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο. Δεν μπορεί η άλλη κοπέλα 30 χρόνια να θέλει να φύγει από το σπίτι, να είναι μόνη της και να δουλεύει, να έχει 10 χρόνια προϋπηρεσία. Σαν καλός γράφος. Να παίρνει μισθό εξαρτάται. Να πρέπει να δώσει τα 4. Πώς θα ζήσει. Όχι, όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Επιβίωση. Πώς θα παντρευτεί ένα ζευγάρι 25-30 χρονών να κάνουν ένα μωρό. Γιατί έχουμε υπογεννητικότητα. Και να υπάρχουν Έλληνες. Γιατί, δεν θέλω να δει με ρατσίστρια, αλλά οι μουσουλμάνοι κάνουν και 30 παιδιά τώρα που έρχονται εδώ πέρα. Εμείς τι κάνουμε. Άρα, έχουμε και 30 κάνανε, αλλά εντάξει. Εμείς έχουμε γίνει μειονότητα όμως. Είμαστε πολύ λίγοι σε λίγο, δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ποιότητα ζωής. Δηλαδή, ένας που παίρνει 500 ευρώ, δεν είναι αυτό. Αυτό. Βλέπεις παιδιά 30 χρονών ψυχολογικά, γιατί κακά τα ψέματα, σε έχουν ευνοχήσει σαν αρσενικό. Πώς να σου το πω. Ναι, γι' αυτό παίρνει άλλο στον πιστόλι και σκοτώνει. Είναι... Εγώ να ρωτήσω και κάτι, ας πούμε, περισσότεροι, είναι που παίρνουν χαμηλούς μισθούς κλπ. Πώς γίνεται και βγάζουμε αυτούς που έχουν. Το καταλάβω. Υπάρχει μια λογική που λέει ότι η υπόσχεση, εντάξει μου, ή τον κόσμο πιάσει την ελπίδα που μπορεί. Δηλαδή, ψήφισε με και εγώ ότι θέλει. Άλλα να σου πω και το λέω να ακουστεί κιόλας δημόσια. Εγώ εδώ στα δημοτικά μ' αρέσει, ασχολούμαι. Αλλά τι είπα. Πρώτα θα με διορίσετε, κύριε, άμα θέλετε να βοηθήσω εδώ στο Δήμο, γιατί έχω αγαναχτίσει πια, δεν μπορώ. Πρώτα θα με κάνετε δημόσιο υπάλληλο και όποιος μάγκας με κάνει στο Δήμο δημόσιο υπάλληλο, να τρέξω εγώ, να τον κάνω εγώ, να τρέξω όσο θέλει για πάρτι του. Και αφήσεις να κάνω. Χαρτιλάδια να πετάω και να τρέχω και εκπομπές να κάνω και ό,τι γουστάρει. Διαπραγματεύτηκες καλύτερα το συμβόλαιό σου από αυτό που μένουν μόνο υποσχέσεις. Όχι, διορίστε με κύριε και μετά να τρέξω κι εγώ για σας. Δεν είναι. Δώσ' μου κύριε Μητσοτάκη τώρα εμένα 4-5 εκατοστάρικα που όχι να έρθει ο άλλος μετά και να τα ρίξει, να τα ασφαλίσει παραπάνω στο μισθό μου και να ψηφίσω. Τελείωσε, γιατί δεν υπάρχουν πια χρώματα. Δώσε μου λεφτά, δώστε μου. Ναι, πρέπει λίγο να δούμε και τις αξίες, γιατί είναι σημαντικό. Εγώ λέω ότι η επιβίωση έγινε. Αλλά να κρατήσουμε λίγο τις αξίες μας. Δηλαδή, μην ζητάμε υπέρογκα πράγματα και να δίνουμε την είδησή μας εύκολα. Γιατί κανείς δεν το κάνει αυτό. Όχι. Okay. Κανείς το δεν ξέρω, σου δίνει τυράκι. Σουτάζει τυράκι. Σουτάζει τυράκι, δεν σου το δίνει. Είναι ανέξοδο το τυράκι. Γι' αυτό σου το λέω. Εγώ γι' αυτό το λέω αυτό. Όχι, όχι, όχι. Τώρα, αν ακουστώ και πιαστεί, τι να σου πω, αλλά δεν πει. Εγώ δεν είδα κανέναν όμως να σου πρωτοδώσει. Κανείς δεν το κάνει. Μόνο υποσχετικές. Μόνο υποσχετικές. Κανείς δεν σου είπε ότι ξέρεις κάτι, πόσα παίρνεις 1000 ευρώ από εδώ και πέρα μέχρι να πεθάνεις, θα κάνω 2000. Δεν θα το πει, θα το ψήφιζε. Αλλά δεν το κάνει, δεν στο έχει κάνει κανείς. Αν το έκανε μόνο σε μένα, δεν θα το πει. Δεν θα το. Ναι, κατάλαβες τι λέω. Να έλεγε, εννοώ, να έβγαινε τώρα. Να βγει κάποιος λοιπόν και να πει ότι ο βασικός μισθός είναι 1200 ευρώ. Να βγει λοιπόν κάποιος και να πει ο βασικός. Αυτό λέμε για όλους. Να πει επίσης ότι θα φορολογούνται όχι αυτός που έχει σπίτι. Ο Καραγκιόζηλέκης στην Ελλάδα είναι δραματικό.
Φορολογείται όποιος έχει σπίτι. Γιατί δεν το πλήρωσε το φόρο. Δεν το πλήρωσε το φόρο. Πάλι τον ταβαντζηλί και να μου πει φόρο που το πατέρα μου πριν κάτι χρόνια. Μα το πλήρωσε το φόρο. Φορολογούνται δύο φορές τα εισοδήματα. Μία φορά σαν εισοδήματα και μία φορά σαν οικία. Να φορολογήσει το εισόδημα, την παραγωγή που βγάζει κάποιος από τη δουλειά του. Φτιάξε μου 10 νοσοκομεία, φτιάξε μου δεράν. Ή και εγώ δεν σε ψηφίσω. Αλλά να τα δω. Έτσι ακριβώς. Όχι θα, Παπανδρέου, το θα. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και ένα συμβόλαιο. Που... Να σου πω κάτι, κανονικά έτσι έπρεπε να. Αυτά που υποσχεθήκατε, κύριε, συμβόλαιο. Αν δεν τα έχετε κάνει στην πρώτη διετία, σας τρώει μαρμάδα και τρώτε και φυλάκιση. Σαν εκλογές. Φυλάκιση. Σαν... Πρόστιμο. Πρόστιμο. Αθέτηση συμβολέου. Αθέτηση συμβολέου. Εγώ θέλω να σου πω. Κάνεις μια τηλεφωνική εταιρεία και φεύγεις στους 6 μήνες και σου στέλνει αθέτηση συμβολέου και σωστά, σε και έρχομαι εγώ και σε κυνηγάω. Και... Με εξώδικα. Και πάνε και στην εφορία τα. Και πάνε νέα μανιπουλά. Λοιπόν. Και αυτοί εδώ πέρα που έχουν αθετήσει τόσα και τόσα, δεν πρέπει να τους στείλουμε εξώδικα για αθετήσεις των. Έτσι έπρεπε κάνουν τα. Ναι, αλλά είναι αυτοί που νομοθετούν, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία τα λέμε. Ωραία ονειρικά τα λέμε, αλλά έτσι θα έπρεπε να ήταν. Έτσι θα έπρεπε. Κανονικά αυτό που. Το δίκαιο, η δημοκρατία, αυτό είναι. Αυτό που έλεγε ο Ρουσό το κοινωνικό συμβούλιο. Είναι ένα συμβόλαιο κι αυτό. Να κάνεις ένα συμβόλαιο ότι αυτά που θα πω, 1, 2, 3, 5, να μην πω όλα. Θα βάλω μια ελάχιστη βάση πραγματοποιήσιμων υποσχέσεων. Για παιδί μου, από τα 10 θα σας στηρίξω τα 4. Πιάνει τα 5 σίγουρα, ας πούμε. Αυτά. Τα υπόλοιπα, οκ, αν έχει. Θα έπρεπε να γίνεται έτσι. Προσθέτει να πάνε φυλακή για αθήνηση. Δεν είναι πάρα πολύ φυλακή. Όλοι μέσα ήταν και 300. Έτσι. Νομίζω δεν θα είχαμε πολιτικού. Η οποία ευτυχία. Κανονικά να σου πω κάτι, σε ποια χώρα ήταν στην Ισπανία που το κάνατε. Βγάλανε όλοι έτσι και μπήκε ο λαός για ένα διάστημα. Σε ποια χώρα ήταν πριν το 2015 που έγινε τότε, με την οικονομική κρίση, νομίζω έγινε το 9 το 10. Ήταν μια χώρα που τους πετάξαν όλους και έμεινε. Και τέλει πήγε καλά η οικονομία. Άρχισε ο λαός να. Πώς παιδιά ξεσηκώνω. Εγώ τους ξεσηκώνω πάντα. Η φύρα είναι αυτή που είναι. Είναι το πολίτευμα που πρέπει να υπάρχει. Είναι όμως που ρουφάνε το αίμα της δημοκρατίας. Μόνο τα... Και αυτή είναι η φύρα του συστήματος. No. Δηλαδή, ο παραλογισμός είναι πολύ μεγάλος. Ψηφίσαμε το Μητσοτάκη, ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Έχει περιουσία πενταπλάσια από οποιονδήποτε άλλον για να υποστηρίξει εμένα που είμαι μισθοσυντήρητος. Και ο παραλογισμός από αυτό αλλά δεν αυτό υπάρχει. Τώρα, έχω κάτι φίλοι καθηγήτρες μεγάλες ηλικίες, έτσι, 70 και αυτά που έχουν ζήσει τη ζωή, έχουν δει όλα τα κόμματα, τα έχουν... Ναι. Όταν είδε, δηλαδή, θυμάμαι αυτή μου χτυπούσε το κεφάλι της στον τοίχο. Πριν τις εκλογές να μου λέει, ο λαός δεν ξεχνάτε σήμερα τα καλά της έλεγα, θα βγει ο Μίτσο και μετά να τη... Μα δεν μπορώ να το πιστέψω, τόσο ηλίθιοι είναι οι Έλληνες. Και ποιο ήταν η γυναίκα. Μπορεί να μην ξεχνάει τη σήμερα. Θα είναι ακροδεξιά. Γιατί αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δεξιού. Είναι ακροδεξιού. Μόνο ο Μητσοτάκης, όχι, σε ένα κόμμα δεν μετράς άτομα, μετράς ποιο είναι το επικρατήστερο κλίμα, η επικρατήστερη τάση. Η τάση αυτή είναι ακροδεξιά. Ναι. Όχι μόνο σαν πρόσωπα, και σαν πολιτικές. Και σαν ιδέες. Δηλαδή με το φασισμός γένεις... δεν είναι. Ναι. Να σου πω ότι αν δεν κάνω στο εμβόλιο που λύεσαι, τι είναι φασισμός είναι. Ο αυταρχισμός που υπάρχει είναι τρομερός, όχι μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην αυτό Ελλάδα. Έχει γίνει, υπάρχει μία τρομερή τάση σε όλο τον κόσμο, τροφής προς την ακροδεξιά, με κάλυμα τη δημοκρατία, αλλά είναι... Είναι θρησκεία κάλυμα, είναι μέγα λάθος. Και ξέρεις, ένα ωραίο το διάβασα σε μια εφημερίδα και λέω ρε εσύ αυτό το άλλο πώς. Μα πώς. Περισσότεροι αντιβολητές να είναι. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί πολλοί δεξιοί είναι θρησκόληπτοι. Ναι. Όχι. Μπορεί να είμαι θρησκόληπτοι και να βιάζω 5 παιδάκια. Έτσι. Εντάξει. Το καταλαβαίνω μια χαρά. Και γι' αυτό είναι όλοι οι αντιεμβολιαστές. Δηλαδή έτσι το έγραψε εφημερίδα, με αυτή την ειρωνία. Εντάξει, ισχύει. Ναι, αλλά αριστερούς του βγάλαν τους περισσότερους αντιεμβολιαστές. Ναι.
Εγώ το διάβασα δεξί και λέει πώς γίνεται, λέει, περισσότεροι αντιεμβολιαστές να είναι δεξί. Κάθε όμως η δημοσκόπηση είναι το φόρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το τι ψηφίζει ο καθένας με το Έτσι, εγώ δεν νομίζω, γιατί αυτό εγώ ξέρω αριστερούς τώρα που πήγανε και το κάνανε πρώτη πρωθυπουργό. Αυτός που είναι λογικός άνθρωπος, αυτός πρώτος δεν το έκανε. Ούτε εγώ το έκανα πρώτο. Εγώ περίμενα ένα χρόνο να δω αν θα πεθάνουν άλλοι που το κάνανε. Να, εσύ, όχι έτσι. Όχι έτσι. Ναι, περίμενα ένα τρίμηνο να σου πω. Δεν πήγα τον Ιάννη. Πήγα τον Μάρτιο. Εντάξει. Γιατί έχεις... Δεν πληροφορώ. Κοίταξε να δεις. Ήμουν σε μια σκέψη. Δεν είχα την κύπη. Γιατί όμως. Να κάνω σε τρίμηνο. Με αυτό το καλοκαίρι. Δεν είναι το κριτήριο. Αυτό μας έχουν περάσει. Αυτό το πράγμα, ναι. Ότι το κριτήριο για το εμβόλιο είναι να μπορείς να ταξιδέψεις ή να μπορείς να πας στην καφετέρια ή να μπορείς να μπεις στη σχολή ή να πας... Δεν είναι το κριτήριο αυτό για το εμβόλιο. Δηλαδή θα τρελαθούμε εντελώς. Το κριτήριο πρέπει να είναι. Πρέπει να το κάνεις το εμβόλιο πρώτη και δεύτερη δόση, όπως αν έχεις αλλεργίες. Εντάξει. Είναι άλλο μεγάλο θέμα, γιατί ο κόσμος με προβλήματα υγείας δεν πλήρωσε τα κριτήρια που βάλανε, τα οποία κριτήρια ήταν πια ότι θα έπρεπε να έχει κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου και αν έκανε αλλεργία ή μυοκαρδίτιδα. Και αυτό δεν είναι κριτήριο. Υπάρχουν επιστημονικά κριτήρια που, αν πρέπει κάποιο να κάνει το εμβόλιο, υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάναν ποτέ στη ζωή του εμβόλια γιατί του το απαγόρευσε ο γιατρό, και τώρα ήταν εκτό κριτήριων και έπρεπε να το κάνουν. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, η επιστημονική κοινότητα δεν στάθηκε στο εμβόλιο. Η επιστημονική κοινότητα ακολούθησε την πολιτική. Δόθηκε μεγάλη βάση παγκόσμια τα εμβόλια, γιατί είπαμε η πρόληψη είναι καλύτερη. Τώρα όμως που είδανε ότι ο κορονοϊός που είναι ένας ιός της μικρολογήματος έχει συχνές μεταλλάξεις, είδανε ότι τα εμβόλια είναι μέχρι ένα σημείο αποτελεσματικό, δεν είναι πανάκιο. Ήρθαν και μπαίνουν στη διαδικασία της θεραπείας. Γιατί μπαίνουν στη διαδικασία της θεραπείας, γιατί είδανε ότι αυτό δεν θα μας λύσει όλα τα πρόβλημα. Εννοείται. Θέλει μια λίγο πιο σφαιρική άποψη. Εγώ δεν ξέρω να. Δηλαδή δεν έχω τις γνώσεις να πω ποιο είναι το. Ναι, εννοείται. Ναι, δεν θα... Αλλά η λογική τα πεπρασμένα. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε 5-10 ώρες μαζί. Έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Τον καινούριο χρόνο. Θα μου πεις τι αυτό και θα τα ξαναπούμε. Μόνο Τετάρτες, ε. Μόνο Τετάρτες. Εντάξει, δεν λέμε τώρα, μπορεί να το Πάσχα, μπορεί να τα Χριστούγεννα, όποτε σε βολεύει. Να έχει διακοπές στη σχολή, να σου πω την αλήθεια, γιατί... Ναι, άρα αυτό θα είναι ωραίο γιορτινές αυτές. Ναι. Ή στις γιορτές, ή στις γιορτές του Πάσχα, που είναι, που θα είναι και πιο καλοκαίρι και θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Ναι, να το ξανακάνουμε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, καλή συνέχεια. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα κάνουμε εκπομπή. Γιατί υπάρχουν οικογενειακές αυτές. Θα κάνουμε πρώτη 3 Νοεμβρίου με μια τραγουδίστρια έκπληξη. Χίλια ευχαριστώ, γιατί έμαθα και πάρα πολλά πράγματα και βέβαια μου έχεις ξυπνήσει τώρα το αίμα να βγω. Να βγούμε στους δρόμους, γιατί δεν θα αλλάξει αλλιώς τίποτα. Εγώ είμαι μέσα σε αυτό. Καλό βράδυ.